Άρα φτάσαμε στο έργο 10. Άρα το έργο 10 ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε, για το χαρί και ο Κωνσταντίνος και οι άλλοι, θα είναι ένα μείγμα αγάπης, η αγάπη και τα γλυκά. Αλλά θα βάλω τα γλυκά για να μην έχουμε θέμα. Θα βάλω ζάχαρη. Αλλά επειδή έχουμε φτάσει τώρα σε μια κοινωνία που βρίζει συνεχώς τη ζάχαρη, γιατί θέλουν οι άνθρωποι να μην είναι χοντροί, να μην είναι έτσι, να μην είναι αλλιώς. Γι' αυτό μου αρέσει ακόμα περισσότερο η ζαχαροπλαστική, γιατί είναι ένας τρόπος να αντισταθούμε σε αυτές τις κοινωνίες. Ενοχλείται η κοινωνία από τους ανθρώπους που είναι παχουλοί. Σε άλλες περιόδους η κοινωνία δεν είχε κανένα πρόβλημα και αντιθέτως έβλεπε ότι ήταν καλύτερο. Αλλά αυτό, να ξέρετε, θα αλλάξει. Δεν έχει σημασία. Αλλά αυτό που δεν θα αλλάξει είναι η αγάπη για τη ζάχαρη. Άρα μπορούμε να πούμε ότι η ζάχαρη, όταν λέω ζάχαρη, βέβαια αρχικά μπορεί να βάλετε και το μέλι, δεν έχουμε θέμα. Αλλά όταν βλέπουμε ότι σε μικυναϊκά κείμενα έχουμε ήδη αναφορές για το μέλι, που το γράφουν ρί και λί, έχει νόημα. Μετά βέβαια η μεγάλη επανάσταση της ζάχαρης δεν είναι με τα τέφλα, ούτε βέβαια με άλλους τύπους, άρα μιλάμε πιο πολύ για το ζαχαροκάλαμο. Και θέλω να δούμε ένα θέμα με την παράδοση. Άρα έχουμε γράψει αρκετά κείμενα για τέτοια θέματα. Είναι πώς η παράδοση μπορεί να έχει στοιχεία ιστορικά και πώς μέσα από την ζαχαροπλαστική μπορούμε να ξαναβρούμε αυτά τα ιστορικά στοιχεία, τα οποία αποτελούν μαρτυρίες. Άρα κανονικά αυτό που έγινε είναι, σας δώσαμε, κανονικά λάβατε μερικές συνταγές, ελπίζω τουλάχιστον. Άρα αυτές οι συνταγές είναι του Paul Bocuse. Άρα για όσους δεν ξέρουν ακόμα ποιος είναι ο Paul Bocuse, μπορεί να ξέρετε τι είναι η κατάταξη με τα αστέρια Μισλά, ο Μισλίν όπως λέει η Μαδρινή. Ο Bocuse είχε το εστιατόριό του που είχε το βέλτιστο της κατάταξης, δηλαδή τα τρία αστέρια, πάνω από 50 χρόνια. Άρα άμα το δείτε με αυτόν τον τρόπο, θα καταλάβετε ότι για μερικούς το να μείνουν έστω και ένα χρόνο με το τρία αστέρια είναι ήδη θεαματικό. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει 50 χρόνια συνεχόμενα. Αυτό είναι καλό να το έχετε στο μυαλό σας για να μπορείτε να συγκρίνετε. Οι συνταγές που δώσαμε, για να μπορείτε να τις υλοποιήσετε, είναι απλές. Είναι δομικές και έχουν και αγνά υλικά. Τώρα, όσοι από εσάς δεν έχετε φάει, είναι λάθος στρατηγικό αυτό το masterclass. Θα μιλήσουμε για το φαγητό με αυτή την έννοια. Και έχουν βέβαια αναφορές. Και έχουν και ένα ιστορικό πλαίσιο. Αλλά θα μου πείτε, έτσι θα το χαρούμε, ας πούμε. Όχι, δεν θέλω να το χαρούμε έτσι, να καταλάβετε το εξής, είναι ότι όταν εσείς κοιτάζετε τη ζάχαρη, είναι πραγματικά το πάνω μέρος από το παγόβουνο και υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία. Για να καταλάβετε ότι μερικές ιδεολογικές ιστορίες δεν πιάνουν καν το επίπεδο της ιστορίας της ζάχαρης. Γιατί τουλάχιστον αυτή ανοίξει την πραγματικότητα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια μορφή άειλης
κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Η οποία προκαλεί σεβασμό σεβασμός λόγω της παράδοσης, λόγω της ιστορίας και λόγω βέβαια της συνέχειας. Τι σημαίνει αυτό? Όπως ξέρετε και σίγουρα η Λουτσία το ξέρει ακόμα καλύτερα από όλους σας, με τον Απίσιους έχουμε πάρα πολλές συνταγές, καταγεγραμμένες, μελετημένες. Υπάρχουν και αναδημοσιεύσεις, οι οποίες μας επιτρέπουν να το δούμε με έναν τρόπο πιο ευχάριστο. Και καταλαβαίνουμε ότι σίγουρα υπάρχει ένα διαχρονικό στοιχείο. Θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν. Είναι πάρα πολύ απλό. Μην ξεχνάτε ότι ο εγκέφαλός μας ουσιαστικά αυτό που τρώει είναι ζάχαρη. Για την ακρίβεια είμαστε πιο πολύ στο γλυκόζι, αλλά το που έχει σημασία είναι ότι η ζάχαρη είναι κάτι το ενεργειακό. Άρα ξέρω, μερικοί, ειδικά Αμερικές θα μου πούν, ναι, αλλά η ζάχαρη μας παχαίνει, υπάρχουν άλλες ζάχαρες. Εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αυτό που έχει σημασία είναι, δεν σας αρέσουν τα γλυκά, μην τα τρώτε, αφήστε τα σε εμάς. Θέλετε να φάτε κάτι άλλο, φάτε κάτι άλλο, δεν μας πειράζει. Άρα, λέω λοιπόν για τη ζάχαρη, βέβαια, και μιλάω και για τη σοκολάτα. Θα κάνουμε μερικές διευκρινήσεις, άμα είναι θα πεταχτεί και ο Κωνσταντίνος για τα θέματα διατροφής, αλλά εγώ θέλω πιο πολύ να κοιτάξουμε το πρόβλημα της γεύσης, το πρόβλημα του αρώματος. Και να δούμε πώς αυτά τα χαρακτηριστικά σχετίζονται και με τη μνήμη. Άρα όλοι ξέρετε για τη Μαντλέν, την περίφημη Μαντλέν του Προύστ. Σπάνια κάνω αναφορές στον Προύστ, αλλά είναι από τους μεγάλους λογοτέχνες, αλλά γιατί να μην κάνουμε αναφορά σε αυτόν. Η Μαντλέν έχει σχέση με το θέμα της όσφρησης. Άρα να ξέρετε ότι από τις μνήμες μας, οι πιο παλιές, οι πιο θεμελιακές είναι αυτές που σχετίζονται με την όσφρηση. Και γι' αυτό, άμα το προσέξετε, πράγματα που έχουν σχέση με τις εικόνες, με τους ήχους κτλ. Αλλάζουν γρήγορα, χαλάνε. Άρα είναι καλό να το συνδυάσετε με τα δύο. Δηλαδή, ας πούμε, σας δίνω ένα παράδειγμα. Είναι δύσκολο να μην θυμάστε γλυκά που τρώγατε όταν ήσασταν μικροί και μικρές. Είναι οι γεύσεις, είναι τα αρώματα, αλλά είναι πιο πολύ τα αρώματα, άρα είναι πιο πολύ η μύτη. Η μύτη μας, να ξέρετε ότι μπορεί να εντοπίσει ένα μόριο. Ένα μόριο, εντάξει. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν ακούτε το μόριο, δεν βλέπετε το μόριο, δεν νιώθετε το μόριο, μιλάω για αφή. Ένα μόριο δυσκολευόμαστε να το γευτούμε, αλλά μπορούμε να το μυρίσουμε. Άρα, μύτη. Γι' αυτό να ξέρετε ότι είναι λυπηρό ότι το θέμα με την πανδημία που χτυπάει και την όσφρηση, όταν δεν ξέρετε ακριβώς τι μυρίζετε, μπορείτε να φάτε σχεδόν ό,τι να είναι. Άρα οι μελέτες δείχνουν ότι άμα έχετε κλειστά τα μάτια και άμα έχετε τη μύτη σας βουλωμένη, δεν μπορείτε να διαχωρίσετε την σοκολάτα από το τυρί. Αυτό είναι θλιβερό από μόνο του, γιατί δεν είναι το ένα ούτε το άλλο το ίδιο. Αλλά θέλω να σας πω ότι άμα το δείτε με αυτόν τον τρόπο, θα καταλάβετε το εξής. Η μύτη μας είναι πολύ σημαντική. Από τη στιγμή που έχει την ικανότητα να εντοπίσει αυτό το μόριο,
Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα είμαστε πολύ γρήγορα κοντά στη χημεία. Άρα ένα πράγμα που θέλω να σας πω, υπάρχουν πολλοί από εσάς που κάνετε πράγματα μαγειρικής και τα λοιπά. Να ξέρετε, στη μαγειρική είμαστε όλο λίγο φλού. Εντάξει, εκτιμήσεις, το βάζεις, τα βγάζεις. Στη ζαχαροπλαστική, άμα δεν έχεις ακρίβεια, άρα ξέρω ότι μερικές φορές κοροϊδεύετε τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν ζυγαριές, άμα κοιτάξετε μερικές τεχνικές συνταγές και θα δείτε ότι έχουν ακρίβεια γραμμαρίου, εμένα να μου εξηγήσετε πώς το κάνετε χωρίς ζυγαριά. Εντάξει. Άρα τα κόλπα, ακόμα και η Λουτσία που είναι πολύ καλή, του τύπου θα βάλω και λίγο αλάτι, άντε να δω και λίγο το πιπέρι. Άμα το κάνετε αυτό στη ζαχαροπλαστική, μερικές φορές το γλυκό δεν βγαίνει. Αλλά δεν βγαίνει, δεν ανεβαίνει, δεν κάνει διάφορα πράγματα, σκίζει, σπάζει, χαλάει. Είναι πολύ ευαίσθητο. Άρα είναι ένας τομέας που θα μπορούσαμε να πούμε το του εφήμερου. Γιατί το λέω εφήμερο? Πόσες φορές έχετε ξαναζεστάνει ένα γλυκό? Ενώ με το φαγητό υπάρχουν πολλά φαγητά που είναι πολύ νόστιμα και στη δεύτερη. Τώρα να ξαναψήσετε ένα γλυκό δεν γίνεται. Άρα ουσιαστικά είναι το εφήμερο και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τερματικό. Δηλαδή μετά είναι για τον άνθρωπο. Δεν είναι για να κρατηθεί. Άρα θα μου πείτε, εντάξει, μπορώ να το βάλω στο ψυγείο, να το κάνω. Μην ξεχνάτε ότι όταν το βάζετε στο ψυγείο, απλώς κάνετε διατήρηση. Δεν επανενεργοποιείτε δομικά στοιχεία όσον αφορά τη χημεία. Προσπαθείτε να μην χαλάσουν. Αλλά από τη στιγμή όμως που έχετε προϊόντα που χαλάν, η διάρκεια είναι ότι το γλυκό μόλις τελειώνει, πρέπει να φαγωθεί. Έτσι. Τα κάνουμε. Λοιπόν, άρα αυτό που έχετε στο μυαλό σας είναι το ίδιο. Ας πούμε, όταν σου λένε θα πιεις ένα χυμό, να ξέρετε, μερικοί κοροϊδεύουν ανθρώπους που πίνουν γρήγορα το χυμό τους, οτιδήποτε τέλος πάντων, γρήγορα. Να ξέρετε ότι ένας χυμός χαλάει τα συστατικά του σε 10 λεπτά. Άρα μπορεί να το πιείτε μετά, εντάξει, αλλά δεν έχετε πια την ίδια αξία. Άρα είναι καλό να το σκεφτούμε ότι είναι κάτι το εφήμερο και από τη στιγμή που λέμε ότι είμαστε αυτό που τρώμε, γιατί ξέρετε, υπάρχουν διάφορες τάσεις, μερικοί τρώνε το ψάρι, άλλοι δεν τρώνε το ψάρι, άλλοι τρώνε το κρέας, άλλοι τρώνε, ξέρω εγώ, τι δεν μπορώ να φανταστώ, βάλτε και τις αλλεργίες. Φανταστείτε τώρα να έχετε έναν άνθρωπο που να λέει εγώ δεν θα φάω ποτέ γλυκά γιατί είμαι μιας κατηγορίας. Τι να τον κάνουμε τώρα αυτόν τον άνθρωπο? Άρα δεν είπαμε να είστε υποχρεωτικά όλοι γλυκατζίδες, αλλά σήμερα νομίζω ότι οι γλυκατζίδες θα το χαρούν περισσότερο. Τώρα άμα δεν είστε γλυκατζίδες, κανένας δεν σας αναγκάζει να παρακολουθήσετε το μάθημα. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε πρώτα απ' όλα την αφίσα. Είδατε ότι η αφίσα που μας έφτιαξε η κυρία Κυριακή, βέβαια. Η κυρία Κυριακή, νομίζω Κυριακή είναι η πρώτη σου αφίσα που πραγματικά σχεδόν δεν έφτιαξες τίποτα, γιατί πολύ απλά είναι φωτογραφίες από γλυκά. Άρα έχετε τα δύο γλυκά που έχετε τις συνταγές, οι οποίες έρχονται κατευθείαν από αυτό που σας είχα πει, ένα CD, όπου βλέπετε τον Paul Bocuse, La Ronde des Desserts, και αυτό εδώ ήταν αφιερωμένο σε ένα κομμάτι που έχει μόνο για Mozart, άρα θα γράψω λίγο για να το έχετε, άρα με το ύφος. Άρα, une petite musique de nuit, αυτό τώρα είναι βέβαια στα γερμανικά κανονικά, αλλά εδώ επειδή ο δίσκος είναι του Paul Bocuse, δεν μπορούσα να το γράψω στα γερμανικά. Όλα αυτά που θα γράψω είναι του Mozart. Okay, έχουμε βέβαια Le Mariage de Figaro. Αλλά μην ξεχνάτε ότι βέβαια
είναι όπερα, αλλά εδώ θα έχουμε μια ακολουθία, suite. Μας έχουν βάλει και Quintet pour clarinette, ένα πανέμορφο κομμάτι. Μην ξεχνάτε τη σχέση που είχε ο Μότσαρτ με το κλαρίνο. Άρα Quintet pour clarinette. Έχουμε βέβαια και κορδές. Άρα είναι σε λα και είναι αριθμός 581, το λέω για αυτούς που θέλουν να τα ψάξουν. Έχουμε βέβαια Don Giovanni, είναι δυνατόν να μην βάλουμε Don Giovanni, ειδικά στον τομέα με τα γλυκά. Έχει πολύ πλάκα και το σκέφτομαι κάθε φορά που λέτε σε μια γυναίκα «Εσύ είσαι πολύ γλυκή», αναρωτιέμαι ποιο γλυκό σκέφτεστε. Αλλά τέλος πάντων, μην ανησυχείτε. Αυτοί που δεν θέλουν γλυκές γυναίκες, υπάρχουν και ξινές. Για όσους προτιμούν, ξέρω εγώ, κάπαροι. Έχουμε μετά ένα adagio. Ουσιαστικά είναι μόνο ένα κομμάτι από τη σερενάδα. Άρα είναι η σερενάδα νούμερο 10. Άρα είναι si bemol. Κανονικά θα μου πείτε si bemol, παιδί μου, γιατί. Τέλος πάντων, θα το δείτε μετά. Άρα είμαστε σε Köchel 361 και τελειώνουμε με την αρπαγή. L'enlèvement au serail. Καλό είναι, γιατί έχει σχέση και με θέματα τουρκοκρατίας, για όσους τα καταλαβαίνουν. Όσοι δεν τα καταλαβαίνουν, εντάξει, δεν πειράζει. Άρα όλα αυτά εδώ, θέλω να φανταστείτε, μπορείτε να τρώτε τα γλυκά εδώ, άρα τα οποία είναι μέσα σε συνταγές και ταυτόχρονα να ακούτε τη μουσική. Ελπίζω να έχετε φτιάξει μερικά γλυκά. Άμα δεν έχετε φτιάξει γλυκά, δεν πειράζει, θα τα τρώμε εμείς για σας. Άρα, για να το ξέρουμε εντελώς, έχει βάλει την τάχτατα. Ένα περίφημο παραδοσιακό. Αυτό δεν σας το έβαλα γιατί είναι λίγο πιο έντεχνο. Έχει βάλει βέβαια τη Ζόλα Νέζ. Αυτό τώρα, εντάξει, άμα δεν σας αρέσουν αυτά, είναι δικό σας πρόβλημα. Έχει βάλει μούσο σοκολά. Είναι μόνο η Βίκη που έχει δικαίωμα να πει ότι δεν της αρέσει επειδή λόγω της αλλεργίας. Όλοι οι άλλοι τώρα, εντάξει. Κλασικά και βέβαια έχει βάλει και Mont Blanc. Άρα είναι το λευκό όρος, δεν είναι ο στυλός. Ο Μαρόν. Οκ. Τώρα νομίζω ότι σας έφτιαξα την όρεξη εδώ. Είναι λίγο ελλειπτική η συνταγή. Είναι βέβαια του τύπου Bocuse. Αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί όταν έχετε πάει στο εστιατόριό του, ο άνθρωπος έφυγε τώρα, πέθανε το 2017. Στο τσάκ τον προλάβαμε. Άμα το σκεφτείτε με αυτόν τον τρόπο, θα δείτε ότι είναι συγκινητικό να μπορούμε να έχουμε τις συνταγές, τις ίδιες που είχε καταγράψει αυτός και τις είχε επιλέξει να τη βάλει σε μουσικά κομμάτια. Αυτά είναι, ας πούμε, σαν ένα πρώτο μέρος. Άρα, κανονικά, ελπίζω, η κυρία Κυριακή, αυτό τώρα Φωτεινή, το όσωσες. Το όσωσα, δάσκαλε, και ενημερωτικά να πω ότι έχουμε κάποιους με γλυκά. Τι έχετε ακριβώς? Ο Κωνσταντίνος, για παράδειγμα, είναι έτοιμος με τα γλυκά του. Και θα μας δείξουν καθόλου τα γλυκά που έχουν κάνει ή θα τα κρύβουν? Δεν ξέρω. Δηλαδή μπορεί απλώς να μας το λένε ότι είναι έτοιμα και μετά να μην μας τα δείχνουν. Α, Παναγία μου, α, για βλέπω. Αυτό είναι πιο παλιό γλυκό, αυτό είναι που έχει φτιάξει ο κύριος, αλλά φαντάζομαι θα μας δείξει και κάτι που έχει φτιάξει πιο πρόσφατα. Κωνσταντίνε, έχεις το λόγο, μικρόφωνο. Καλησπέρα σας. Να πω ότι εγώ ως άδειο το λόγο στα αγγλικά δεν τα κόβω από τους ανθρώπους, ειδικά τους γλυκατζίδες, εκτός αν έχουν κάτι παθολογικό. Άλλο αυτό. Έτσι, καλά κάνεις. Αλλά το έχω, είναι,
η φιλοσοφία μου αυτή η χρόνια τώρα. Ωραία, το χαιρόμαστε, το χαιρόμαστε, το χαιρόμαστε. Έχουμε φτιάξει εδώ με την Κυριακή τα αυγά χιονιού. Ωραία. Και το Mont Blanc και την κορυφή τη χιονισμένη των Άλπαιων με τα κάστανα. Παναγία μου, και πες μου ένα πράγμα, δηλαδή κρατηθήκατε και δεν δοκιμάσατε ακόμα. Εγώ τα έχω δοκιμάσει όλα, δάσκαλε. Αχ, θεέ μου, αχ, πρέπει, έπρεπε να δω την υφή στο μπουρέ, ας πούμε. Α, ναι, ναι, εσύ το έκανες πειραματικά, σωστά. Λοιπόν, υπάρχει κάτι που μπορούμε να δούμε ή το φάγατε όλοι? Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε με το βουνό που είναι έτοιμο στημένο και το έχουμε στο ψυγείο. Ναι, 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 άρα φέρετε το βουνό. Και... και το άλλο θα το στήσω και θα το φέρω. Σε παρακαλώ, μην μας στείνεις με τέτοια πράγματα. Άρα φέρε το βουνό πρώτα, φέρε το βουνό. Εσύ, Κυριακή, είσαι έτοιμη να κάνεις, θα κάνεις το βοηθό? Βοήθησες καθόλου ή απλώς δοκίμαζες? Βοήθησα. Α, βοήθησες. Γιατί και εγώ έκανα το ίδιο με τη γιαγιά μου, αλλά συνήθως εγώ βοηθούσα για να καθαρίζει τα σκεύη. Εγώ έκανα και τα δύο. Και δοκίμαζα και βοήθησα. Ναι, ναι, εγώ είπα καθαρίζω τα σκεύη, μόνο μερικοί σαν τον Παναγιώτη μπορούν να καταλάβουν τι εννοώ, αλλά τέλος πάντων σε κάποια φάση ήταν υποχρεωμένη να φτιάξει δύο μερίδες για να προλάβει. Ακολουθήσαμε ακριβώς τη συνταγή. Ελπίζω. Οπότε δεν είναι ατομική η μερίδα όπως καταλάβατε, δάσκαλε, είναι με το δαχτυλίδι. Κατάλαβα, κατάλαβα, ναι, ναι. Άρα εγώ θέλω όμως να δείτε, θα μας κάσετε τώρα. Α, Παναγία μου! Αμάν, μαν, μαν, μαν. Είναι πουρές κάστανο, δεν είναι κρέμα κάστανο, έτσι, είναι όπως το λέει ο σεφ. Ο Κιούς, ναι, ναι. Ναι, δεν είναι δηλαδή κρέμα κάστανο που έχει επιπρόσθετη ζάχαρη και καραμελώνεται και να γίνει λίγο πιο σκούρο το χρώμα. Είναι το αυθεντικό του πουρέ όπως βγαίνει κανονικά, δηλαδή κάστανο. Είναι πανέμορφο, αλλά κάνε, περίμενε ένα πράγμα. Για όσοι δεν βλέπουν καλά τον Κωνσταντίνο, άμα κλικάρετε δύο φορές στην εικόνα του, θα τον δείτε σε μεγάλο μέγεθος. Παναγία μου, είναι σαν να είναι δίπλα. Α, κατάλαβα, Φωτίνη, γιατί περίμενες και εσύ πώς και πώς. Μπράβο, μπράβο. Αυτό, μπράβο, είναι το... αυτό φαίνεται άθικτο. Δηλαδή, αυτά που δοκιμάζατε ήταν ανεξαρτήτως. Κάνατε δύο. Όχι, από ό,τι περίσσεψε, εγώ δοκίμασα λίγο. Ωραία, μπράβο, μπράβο. Μην ξεχάσετε να βγάλετε φωτογραφία. Να το. Εντάξει. Δεν ξέρω αν πετύχαμε το presentation. Το... το presentation είναι πολύ όμορφο και βλέπω το λευκό όρος και μου έρχεται τώρα όρεξη να κάνω κι εγώ ορειβασία. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται, φαίνεται. Πώς δεν φαίνεται. Φαίνεται και στέκει και μια χαρά. Κυριακή θες να το διακοσμητικό, ναι. Ωραίο το, ο κύκλος που πήρες, γιατί βλέπω ότι έχει μια φόρμα που έχει σχέδια. Ναι. Ωραία, ωραία, καλό. Κυριακή, για άλλος που... μέχρι να το... Α, για δοκίμασε, Παναγία. Θα το κάνει μπροστά μας κιόλας. Φωτεινή, αυτό το τελευταίο πράγμα δεν το έχεις πει ότι θα το δοκιμάζουν και μπροστά μας. Κρέμα Σαντιγί είναι η αγαπημένη της Κυριακής, οπότε... Α, κατάλαβα. Και θα δοκιμάσει και το κάστανο να δούμε πώς πάει... Οπότε όσο... θα δοκιμάσει και το κάτω, το μπουρέ. Ναι, μπουρέ. Ναι. Ωραία, δοκιμάζει και λίγο Σαντιγί. Ας την δοκιμάσει όπως θέλει, δεν κατάλαβα. Γευσυγνωσία κάνει. Το γεγονός ότι έχει πάρει ήδη τρεις κουταλιές είναι ενδεικτικό. Κυριακή, μήπως σ' αρέσει? Ναι, μ' αρέσει. Οκ, κατάλαβα. Okay. Τι κρίμα που είμαστε μακριά και αυτά τώρα είμαστε στα Μέγαρα. Μάλιστα. Ρε Κυριακή, θα αφήσεις κάτι για την αδελφή σου, έτσι σε βλέπουν να γλύφεις το κουτάλι, το έχεις κάνει... Θα αφήσω. Ωραία, ωραία, ωραία. Όσο ετοιμάζω εγώ το άλλο, μπορείς να τρώσω, αλλά... στήσε, στήσε. Κυρία Φωτεινή, ποιος θα μας φέρει κάτι μέχρι να μας... Υπάρχει άλλος που έχει κάνει κανένα γλυκό? Εδώ υπάρχει ένας αντιπρόσωπος κάποιας που έχει κάνει ένα γλυκό. Α, για να δούμε αντιπρόσωπο. Αντιπρόσωπος επιλέχθηκε για να τρώει. Αχ, αυτός είναι ο αντιπρόσωπος. Εγώ μπορώ να το δω. Ναι. Χωρίς να το αναποδογυρίσετε, χωρίς να κάνετε. Α, Παναγία μου, Κυριακή. Έχει πλάκα γιατί είναι η μικρή Κυριακή. Κυριακή η μικρή, αυτή είναι και αυτή η Κυριακή. Εντάξει. Η Κυριακή δες είναι του γλυκού. Για δείξε μας ξανά την όπερα. Αυτό μικρή Κυριακή λέγεται όπερα αυτό το γλυκό και αυτό που έχεις εσύ
είναι βέβαια Mont Blanc Marron. Ωραία, θα το δοκιμάσετε ή όχι. Βλέπω ότι βάλατε και χρυσό, εντάξει, ζολοτένιο. Κατάλαβα το κουτάλι από που ήρθε. Εσύ βρέθηκε. Νομίζω, περίμενε, ξέρεις, θα κάνω, θα κλείσω τον πίνακά μου, γιατί έτσι θα σας βλέπω με πολύ μεγάλο μέγεθος. Οπ. Καλά, η μικρή Κυριακή ήταν πιο διακριτική όταν δοκίμαζε. Δάσκαλε, δεν μπορείς να είσαι διακριτική. Πρέπει να το δείξεις και στον Κωνσταντίνο, γιατί επειδή δεν ήταν εδώ, δεν είδε το γλυκό όπερα. Ο Κωνσταντίνος νομίζει ότι αυτό ήταν μόνο αφίσα. Α, το κατάλαβε. Αλλά ο Κωνσταντίνος κάποιος του έκρουσε το μικρόφωνο. Το κατάλαβα ότι θα γινόταν... Κοίτα, κοίτα, σε βλέπω να είσαι λυπημένο το βλέμμα. Πάρα πολύ όμορφο. Πολύ νόστιμο. Α, βλέπω κι άλλο, βλέπω κι άλλο γλυκό από την πλευρά της Νικολέτας, Παναγία μου, πώς είναι. Λοιπόν, Νικολέτα, η Μαρία ή δεν ξέρω ποιος, για ανοίξτε το μικρόφωνο σας, γιατί όταν ανοίγετε και κάνετε θόρυβο, τότε γίνεται μεγάλο και μετά θα δω και τον... Πού είναι, ο Κωνσταντίνος τον βλέπω, άμα θα τα κάνετε όλα μαζί. Πω, πω, περίμενε, θα βάλω, ξέρεις, θα βάλω. Άμα μπαίνουν κι άλλοι, Α, βλέπω κρατητέ. Παναγιώτη, ξέρω ότι είσαι σε θέματα διαιτολογίας. Αχ, αχ, αχ. Μπράβο, για κάνε λίγο μια μικρή κλίση. Μπράβο. Α, έχει και διακόσμηση. Ωραία, ωραία, ωραία. Το νικητάκι αυτό δεξιά φαντάζομαι ότι είναι της Νικολέτας το διακριτικό. Μαρία, το δοκίμασε στο γλυκό. Ναι, αλλά δεν μου αρέσει η κρέμα κάστον. Α, δεν σ' αρέσει. Κρέμα κάστανο. Α, έχει δίκιο. Να μην τη φας, να την αφήσει όλη στην Νικολέτα. Μπουκιά παραδείσου, εγώ τη λέω, δάσκαλε. Ναι, αυτό, αυτό. Αλλά ξέρεις, είναι μερικοί που θυμήθηκα τον Ελευθέριο. Λέει, εντάξει, μωρέ, εγώ γιατί να πάω στον παράδεισο. Α, και όσοι δεν το ξέρουν, είχαμε γράψει ένα κείμενο ακριβώς για το θέμα του παράδεισου. Όταν είχαμε πάει στο εστιατόριο του Μπουκιούς. Άρα υπάρχει σε κάποια φάση η φωτεινή, θα σας το στείλει. Για να δω τώρα ποιος άλλος είναι μέσα με γλυκό και περιμένει. Τα αυγά χιονιού, δάσκαλε. Τα αυγά χιονιού. Α, ναι, ναι. Τώρα έχεις όμως κάνει ένα στρατηγικό λάθος. Μας έχεις βάλει αυτά τα πράγματα σε λευκό πιάτο. Λοιπόν, εφόσον είσαι έξυπνος, φύγε. Φύγε και πήγαινε σε ένα πιάτο που είναι σκούρο. Ναι. Ναι. Γιατί εμείς, εγώ να ξέρεις ότι εγώ βλέπω κάτι που είναι όλο λευκό. Α, δεν φαίνεται τίποτα. Φαίνεται ότι είναι πιάτο. Φαίνεται ότι είναι λίγο πιο κίτρινο. Σίγουρα είναι η crème anglaise. Αλλά το λευκό πάνω στο λευκό. Αυτό τώρα, κύριε της διατροφής, δεν το σκεφτήκατε πριν. Απλά δεν είχα σκούρο πιάτο κατάλληλο. Α. Κατάσκαλη, γιατί είναι η αντίθεση. Αλλά... Τώρα, εντάξει. Το φαντάζομαι, αλλά είναι καλύτερο, γιατί έτσι το λιγορευόμαστε λιγότερο. Αλλά είναι πάρα πολύ... Είναι αφρός. Είναι... Μην πείστε τέτοια πράγματα. Μην είναι χιόνι, δάσκαλε. Χιόνι, ναι. Σωστά. Και όταν τρως χιόνι, δεν παχαίνεις, είναι τέλειο. Α, βλέπω η άλλη συνεχίζει. Θέλω να δοκιμάσει και τέλειο, να μου πει τη γνώμη της. Α, σωστά. Γι' αυτό βλέπω. Queen, queen. Εντάξει. Κρέμα, ό,τι θέλεις. Πάρε. Ναι, ό,τι θες, αλλά άσε και λίγο στον πατέρα σου. Εντάξει. Θα πείσω. Όχι, να θυμάσαι ότι αυτός σε έφτιαξε, εντάξει. Άρα κανονικά τώρα να δούμε αν είσαι έξυπνη. Απαλώ. Προτιμάς το γλυκό ή τον μπαμπά. Τον μπαμπά. Βέβαια, είσαι έξυπνη, γιατί ο μπαμπάς φτιάχνει τα γλυκά, είναι το γλυκό, δεν φτιάχνει μπαμπά. Ακόμα και μπαμπά ο Ρώμ. Ωραία. Πώς σου φαίνεται αυτό? Πολύ ωραίο είναι. Αλλά αυτό που δεν έχετε καταλάβει, ο Κωνσταντίνος είναι μια ειδική περίπτωση, γιατί επειδή είναι της διατροφής και ήταν και στα εργαστήρια και θέματα βιολογίας, χημίας κτλ. Είχε μια μορφή απέχθειας να κάνει συνταγές, γιατί του θύμιζε τη δουλειά. Αλλά νομίζω τώρα ότι έκανες μια υπέρβαση και δεν βλέπω να υποφέρεις. Όχι, γνωρίζω την ακρίβεια που χρειάζεται στη ζαχαροπλαστική. Και αυτός είναι και ο λόγος μου, γιατί λέω άμα το κάνεις όλη μέρα και το κάνεις και σπίτι μετά, αυτό, αυτό. Ωραία, ωραία. Να ξέρετε ότι οι εικόνες βέβαια θα ανεβούν στο διαδίκτυο, άρα θα φέρετε πια τη διατροφολόγος είσαι με την ποιότητα του γλυκού. Είναι γνωστό. Ωραία, τέλεια.
Τέλεια, τέλεια. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς το απολαύσαμε. Να είναι καλό μποκούζ. Και τη διαδικασία και που μάθαμε για αυτό το μεγάλο σεφ περισσότερα πράγματα. Ναι, και για να δείξουμε, και μας έδειξε ουσιαστικά ότι απλό μεν, αλλά όχι απλοϊκό, γιατί η διαδικασία πρέπει να... Και άμα πρόσεξες μερικές λεπτομέρειες της συνταγής, φαίνεται ότι το σκέφτηκε ο άνθρωπος και δεν έβαλε απλώς μια συνταγή να γεμίσει το CD. Ναι, και... Εγώ νομίζω τώρα, Κυριακή, πρέπει ο μπαμπάς σου να σου βάλει και την μικρή μουσική της νύχτας του Μότζαρτ και την ώρα που το τρως πρέπει να έχεις το ίδιο τέμπο, εντάξει. Ναι. Θα δεις, θα σ' αρέσει, θα σ' αρέσει. Λοιπόν, ποιος άλλος θα μας δείξει γλυκά? Δεν βλέπω κανέναν άλλον. Δεν κατάλαβα, η όπερα έχει τελειωθεί. Πάει η όπερα. Γιώργο. Μη μου πεις ότι είναι ο Γιώργος εκεί πέρα και τρώει την όπερα διακριτικά. Βράζει. Έλα εδώ. Α, κατάλαβα. Ένα ποντικάκι. Είναι ο μόνος άνθρωπος που είμαι σίγουρος ότι θα ήθελε να είναι μαθητής και του Πολ Μποκιούζ. Δεν θα του πει είναι και στραβά. Έτσι είναι, Γιώργο. Γιώργο, τελικά, στα γλυκά, είσαι σαν Γρηγόρης. Ναι. Για όλα τα άλλα που σου ζητάει η Κυριακή, είσαι σαν Γιώργος. Κατάλαβα. Ωραία. Ωραία, ωραία. Καλά τα κάνατε. Αυτά θα μας πείτε ποιος το έκανε ή θα πείτε ποιος το κάνατε. Είναι τα χεράκια μου, τα πολλά. Όχι, δεν μπορώ όταν ακούω τέτοια πράγματα. Είναι εκεί η Μαρία ή έχει φύγει? Όχι, δεν έχει έρθει ακόμα. Είναι η Μαρία. Πώς να καταλάβω, το φτιάχνει η Μαρία, τρώτε το γλυκό πριν έρθει, το διακοσμείτε. Μπράβο σας, μπράβο σας. Όχι, αυτό φέρετε ότι είστε μια οικογένεια πολύ δεμένη. Ζαχαροδεμένη. Ωραία. Ποιος άλλος θέλει να μας δείξει κάτι, γιατί και εμείς θέλουμε να σας διαβάσουμε μερικά πράγματα, αλλά άμα έχετε κάνει μερικές συνταγές, αυτό είναι για να σκάσουν αυτοί που δεν έφτιαξαν τις συνταγές. Εντάξει, δικό τους πρόβλημα. Ωραία. Κυρία Κυριακή, είμαστε εντάξει, είμαστε έτοιμοι. Οκ. Πες μου ένα πράγμα. Ναι. Θα το κάνουμε κατευθείαν. Είναι ενημερωμένοι όλοι, αυτοί που ξέρουν. Αυτοί που ξέρουν, ναι. Αυτοί που ξέρουν, το έχω πει. Είπα και τα δύο. Λοιπόν, για να δούμε. Πού είναι αυτά που βλέπουμε? Α, μας το έστειλες? Μας το έστειλες. Μένα. Ναι. Οκ. Άρα, όπως... Άρα, τι πρέπει να κάνω κανένα refresh, θα φαίνεται, ναι, μπράβο. Οκ, τώρα το κατάλαβα. Λοιπόν, θυμάσαι, Κυριακή, εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θες, αλλά εσύ αρχίζεις. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, λέω εγώ τώρα. Έλα μαζί μου. Πού θες να πας? Δεν θυμάσαι? Τα γλυκά. Τα γλυκά της ζωής. Ναι. Εντάξει, κοντά δεν είναι. Πάντα κοντά είμαι. Ποιος το ξέρει όμως? Οι άνθρωποι. Αλήθεια? Ξέρουν την πίκρα της κοινωνίας. Σωστά. Τι θες να πάρεις? Το πιο μεγάλο. Είσαι τόσο λυπημένος? Αστείο ήταν. Σίγουρα. Εξάλλου, αν δεν ήμουν καλά, θα σου το έλεγα. Είμαι βέβαιη. Για να με πληγώσεις. Μα δεν θέλω να σε πληγώσω. Αστείο ήταν. Τελικά, τι θα πάρεις? Το ίδιο με σένα. Μόνο ένα? Θέλω να το μοιραστούμε. Αφού θα είναι το πιο μεγάλο. Είδες ότι έφεραν μόνο ένα κουτάλι? Ήθελες δύο για ένα γλυκό? Όχι, έχεις δίκιο. Θα φάω μετά εγώ. Όχι, πρώτα εσύ. Αυτό δεν γίνεται. Μα γιατί? Άμα δεν φας την πρώτη μπουκιά, πώς θα το χαρώ? Κι εγώ. Εσύ θα φας την πρώτη. Και εσύ. Τη διπλανή. Προτιμάς? Ναι. Για ποιο λόγο?
Αυτός που τρώει την πρώτη κάνει το ίδιο και όταν είναι μόνος. Ενώ η δεύτερη δεν υπάρχει χωρίς την πρώτη. Θέλω να είμαι μαζί σου. Ένα γλυκό είναι. Όπως και η πίκρα. Ένα μόνο πράγμα. Μα ποιος θέλει να το μοιραστεί. Εκείνοι που ξέρουν. Οι γλυκατζίδες. Οι άνθρωποι. Οι καταδικασμένοι. Οι ζωντανοί. Εμείς. Ναι, εμείς που ζούμε γλυκά την καταδίκη της ζωής. Σ' αγαπώ. Τότε δώσε μου το δεύτερο φίλι. Okay. Εσύ είχες τη ζωή. Τη ζωή. Οκ, δεν έχουμε θέμα. Απλώς για να ξέρω γιατί πρέπει να κάνω τα refresh. Άρα εδώ είναι ένας πρώτος διάλογος. Κανονικά θα βρεθούν και άλλοι. Ελπίζω να έχουν γίνει οι τροποποιήσεις. Εδώ δεν ξέρουμε ακριβώς για ποιο γλυκό μιλάμε, αλλά σιγά σιγά θα τα ανακαλύψουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι μέσα σε έναν κύκλο. Αλλά όχι μόνο γλυκό, θα έχουμε βέβαια και φαγητό, γιατί όλη η ιδέα είναι πώς μπορούμε να το δούμε λίγο διαφορετικά και μέσα από αυτά τα κείμενα. Αυτή τη φορά, Κυριακή, μπορώ να αρχίσω, άρα πρόσεξε, αρχίζω. Εντάξει. Τι θα πάρεις? Τίποτα, δεν πεινάω. Ούτε εγώ. Γιατί ήρθαμε στο εστιατόριο? Για το τζάκι. Για το τζάκι. Θέλω το ίδιο για τα παιδιά. Είναι ωραίο. Και ζεστό. Κρυώνεις. Ποτέ μαζί σου. Τι θα πάρετε? Άρε Παντελή, έτσι μ' αρέσει το να είσαι όμως. All the money. Μπράβο ρε. Δεν. Θέλετε τον κατάλογο? Ναι. Ορίστε. Ευχαριστούμε. Και τώρα τι κάνουμε? Κοιτάζουμε το κατάλογο. Μα δεν... Ξέρω. Να πάρουμε μια ποικιλία? Δεν έχει. Τότε διάλεξε εσύ κάτι. Εντάξει. Τι θέλεις? Αυτό εδώ. Τι είναι? Πανσέτα με πικάντικη σάλτσα. Να πάρουμε και μια σαλάτα. Τι θέλεις? Μια ρόκα με παρμεζάνα και λιαστή ντομάτα. Ωραία. Θες κρασί? Ένα ποτήρι μόνο. Δύο τότε. Τι προτιμάς? Μοσχάτο. Καλώς. Τώρα δεν θα μας διώξουν. Αποκλείεται. Έχεις δίκιο. Είναι ωραίο το τζάκι. Και αρκεί για τόσο χώρο. Θα βάλουμε κι εμείς. Θέλεις πραγματικά? Και βέβαια. Μ' αρέσει να τρώμε μαζί. Ακόμα και όταν δεν πεινάμε. Ακόμα και όταν έχουμε ήδη φάει. Και γιατί? Γιατί τα τραπέζια είναι μικρά. Τι σχέση έχει? Η τρυφερότητα. Τι πράγμα? Η συντροφικότητα. Τι θέλεις να πεις? Απλώς ότι σε έχω ανάγκη. Αλήθεια? Σε λατρεύω. Και φαντάζομαι ότι δεν έχουμε φάει την πικάντικη. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Άρα τώρα ήμασταν... Εγώ σας είχα πει, άμα δεν έχετε φάει, κάνετε λάθος. Αλλά βλέπω ότι ο Αθανάσιος είναι ικανός να τρώει ταυτόχρονα. Καλά κάνει. Δεν λέω για τους άλλους. Το Παναγιώτη τον έχω δει. Και τις Κυριακές τις είδα. Λοιπόν. Άρα είμαστε στη λευκή σοκολάτα και δικαιού. Ωραία. Κοιτάζω αν εμφανίζεται κάποιος. Α, ναι, σωστά. Σωστά. Αυτός να καταλάβω, δηλαδή δουλεύει σε όλα αυτά τα φαγάδικα, εστιατόρια κτλ. Και έχει αυτή τη σιλουέτα. Είναι fantastic four, δεν γίνεται αυτή. Α, μήπως τρέχει παντού, ξέρεις, κατάλαβες. Σωστά, να πάει το ένα στο άλλο, πού να προλάβει. Λοιπόν. Τι θέλουμε και έρχομαι. Καλά. Τι θα πάρετε? Έχετε διπλό καπουτσίνο? Ναι, βεβαίως. Θα ήθελα και μια λευκή σοκολάτα. Λευκή, είπατε? Δεν έχετε? Όχι, απλώς δεν άκουσα. Ο θόρυβος της κοινωνίας. Μια λευκή σοκολάτα και ένα διπλό καπουτσίνο, λοιπόν.
Ευχαριστώ. Παρήγγειλες. Ωραία. Έφαγες. Ναι, ναι. Σίγουρα. Όχι. Γιατί. Περίμενε να βρεθούμε. Τι γλυκό θέλεις. Δεν θέλω γλυκό. Έχω. Πάρε όποιο θέλεις. Τι θα πάρεις εσύ. Το ίδιο. Ένα για δύο τότε. Πώς σου φαίνεται αυτό. Ωραίο είναι. Θα μας φέρετε και μία κρέμ μπρουλέ. Βεβαίως. Ένα πιάτο στο κέντρο και εμφανίζεται ο πολιτισμός. Έλα πιο κοντά. Σ' ακούω, αγάπη μου. Πάρε αυτό πρώτα. Πώς σου φαίνεται. Πανέμορφη. Πάρε κι εσύ. Ωραία είναι, όντως. Τι ήθελες να πεις. Χαίρομαι που σου πάει τόσο ωραία. Μ' αρέσουν οι επιλογές σου. Εννοείς ότι έχω γουστό. Δεν θα τολμούσα. Αυτό το χαμόγελο πόσα λέει. Αν ήξερες πόσα δεν λέει. Δεν είναι ανάγκη. Είναι ωραία και τα μυστικά. Όταν τα μοιράζεσαι με τον δικό σου άνθρωπο. Τα ελάχιστα λόγια. Και ο δεσμός χωρίς δεσμά. Πες μου κι άλλα. Μ' αρέσει που μ' ακούς. Σε προσέχω. Να προσέχεις κι εσύ. Θα προσέχω. Θέλω να σου μιλήσω και για κάτι άλλο. Τώρα. Ναι, τώρα. Πρέπει να βάλεις το νερό μέσα στα βλάκι. Υπάρχει υπονοούμενο. Όχι. Το λέω κυριολεκτικά. Μα είναι μεταφορά. Πάντως καταλαβαίνεις τι εννοώ. Προσπαθώ. Γι' αυτό είμαι εδώ μαζί σου. Το ξέρω, ψυχή. Ωραία. Για να δούμε τώρα πού θα πάμε. Άρα εσύ μου το στέλνεις, φαντάζομαι, το βλέπω τώρα. Είμαστε εντάξει. Okay. Έτοιμοι. Να φτιάξω τσάι. Ένα μόνο. Δεν θες. Θέλω ένα για τους δυο μας. Ωραία, θα βάλω νερό να βράσει. Μήπως ήθελες δύο. Όχι, όχι. Μα το πίνεις πιο γρήγορα. Μ' αρέσει ο ρυθμός. Δεν είναι αργός. Μόνο γλυκό. Θα βάλεις ζάχαρη. Εσύ μου αρκείς. Ζεστάθηκε. Νομίζω. Πρόσεχε. Μην καείς. Ξέρω τα δάχτυλά μου. Είναι τόσο... Τι το πεις. Γιατί. Δεν πρέπει. Γιατί. Τα έχω για σένα. Για να γράφεις. Ή να ζωγραφίζεις. Και τα χάρια σου. Το τσάι. Έφτασε. Επιτέλους. Άργησα. Αστείο ήταν. Μα δεν είναι αστείο. Έχεις δίκιο. Είναι σοβαρό. Σοβαρότατο. Είμαι αργός ή γρήγορος. Εξαρτάται από... Από τι. Από τη διάθεσή μου. Έχει σχέση με τη γεωμετρία. Μπορεί. Είναι καλό. Το τσάι σου. Το δικό σου. Το δικό μας. Σωστά. Είναι μόνο ένα. Καίει ακόμα για σένα. Καίει ακόμα για μένα. Θα το βάλω σε άλλη κούπα. Είναι τσάι για τους δυο μας. Με δύο κούπες. Αλλά πίνουμε μόνο με μία. Δεν είναι πιο γλυκό έτσι. Είναι. Τώρα είναι εντάξει. Τώρα είμαι εντάξει. Ακόμα καλύτερα. Θέλω μόνο το καλό. Δεν έχω τίποτα άλλο να σου δώσω. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Γι' αυτό είμαι εδώ. Το ξέρω. Είμαι ο άνθρωπός. Κυρία μου, το είδες το δεν. Το είδα. Το είδες. Ωραία. Άρα τώρα μπαίνετε κανονικά μέσα στο πνεύμα. Εμείς θέλουμε να σας δείξουμε με αυτόν τον τρόπο και κάτι διαφορετικό. Το σκεφτόμασταν. Είναι μια ειδική παραγγελία της Κυριακής. Άρα χαιρόμαστε που ενσωματώθηκε και ο Παντελής. Δεν με εξάφνιασε εντελώς βέβαια που ενσωματώθηκε ο Παντελής. Πάμε τώρα ξανά σε φαγητό. Το κόνσεπτ, για να το δείτε,
χρησιμοποιούμε και πράγματα που έχουν σχέση με την παράδοση και ταυτόχρονα τα βάζουμε σε ένα πλαίσιο που είναι λίγο διπλό και πρέπει να εντοπίσετε πώς λειτουργούν αυτές οι γεύσεις. Ελπίζω να το χαρεί ειδικά ο Κώστας, γιατί ουσιαστικά είναι και μια ανάδειξη από μερικά προϊόντα στα οποία δεν δίνουμε μεγάλη σημασία, αλλά τελικά όταν μας λείπουν μετά λέμε κρίμα που δεν έχουμε. Άρα, έτοιμος. Μου σκοβολάει. Αλήθεια. Γιατί να σου πω ψέματα. Σωστά, δεν υπάρχει λόγος. Έβαλες κείμενο. Ξέρω τι σ' αρέσει. Τίποτα δεν ξεχνάς. Προσπαθώ. Λάδι με πάπρικα. Για να γίνει κόκκινη η σάλτσα όπως μου έμαθες. Είσαι γατόνι. Είναι καλό. Δεν ξέρω. Θα δείξει. Καλώς. Σε πιάσα. Τι έκανα. Δεν έβαλες κρεμμύδι. Το ξέχασα. Και η ελληνική παράδοση. Τώρα μου έκανες την καρδιά περιβόλη. Κοιμάς χωρίς κρεμμύδι. Πάκανα θάλασσα. Καλά, δεν πειράζει. Θα το βάλω τώρα. Για να δούμε αν είσαι γρήγορος. Θα το βάλω ψιλοκομμένο. Καλή ιδέα. Επιτέλους. Έρχομαι σε λίγο. Άκου να ξεχάσω το κρεμμύδι. Τα κατάφερες. Ελπίζω. Για να δω. Επιθεώρηση. Τα κατάφερες τελικά. Άρα θα φάμε. Βεβαίως. Κάτσε, σερβίρω εγώ. Είσαι όντως γατόνι. Μαζί να είμαστε και ό,τι θες θα είμαι. Έχει ωραίο χρώμα. Έφερες και ανθότυρο. Έφερα και ελιές. Δεν μπορώ να πω. Προτιμώ να το πεις. Είναι πανέμορφα. Δεν γινόταν αλλιώς. Και γιατί? Γιατί είσαι πεντάμορφη. Μήπως έφαγες αλυπουδίτσα. Αστειεύεσαι. Έτσι και έτσι. Άμα σε πιάσω. Τι θα με κάνεις. Δεν θα σε αφήσω. Και ποιος σου είπε ότι θέλω κάτι άλλο. Έλαντε. Ξέχασα να σου πω κάτι. Τι πράγμα. Έφερα σοκολατάκια. Πάμε λοιπόν, για να δούμε. Πού είμαστε τώρα. Εγώ δεν το βλέπω ακόμα. Εσύ καλά την έβαλες. Εδώ που είμαστε στην όπερα, λες, θα είμαι έτσι. Δάσκαλη, είναι. Τι να σας. Κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άρωμα της τρούφας. Α, για όσους δεν το ξέρουν, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εμείς το διαβάζουμε, αλλά δεν εννοούμε τις άλλες, εννοούμε τις άλλες. Θα το πιάσετε. Σ' αρέσουν οι τρούφες. Έφερες. Ήθελες. Αν ήθελες, βέβαια. Έφερα, βέβαια. Να τις δοκιμάσουμε. Όχι ακόμα. Πότε. Όταν έρθει η ώρα. Δηλαδή. Ταρτάκια πρώτα. Τι γλυκιά που είσαι. Σε ποια μιλάς. Σε σένα. Νόμιζα ότι κοίταζες τη φράουλα. Προτιμάς τον ανανά. Πάρε πρώτος. Το μισό τότε. Καλά. Όχι, όχι. Πάρε μεγαλύτερο κομμάτι. Θέλεις κι άλλα. Θέλω μόνο εσένα. Θα το δούμε κι αυτό. Θα περιμένω τότε. Μα γιατί. Γιατί δεν θέλω τίποτα άλλο. Αχ, αυτές οι... Χαμογέλασες. Είσαι... Ναι, ναι, το ξέρω. Τα μάθες τώρα. Προσπαθώ. Καλά κάνεις. Αφού το λες. Γέμισες. Έλα να σε σκουπίσω. Κοίτα τη δουλειά σου. Τι έχουν. Έγιναν γλυκά. Θέλεις. Δεν άφησες ούτε σταγόνα. Γιατί να σε αφήσω. Δεν ξέρω. Σ' άρεσε. Πάμε για καπέλο. Ναι, ναι. Και οι τρούφες. Μετά. Πάμε τότε. Είναι λίγο πιο πέρα. Το ξέρω. Ωραία σου πάει. Αλήθεια. Είναι το κεφάλι σου. Τι έχει. Σηκώνει ακόμα και τον ήλιο. Αυτό θέλω. Ζωή μου. Άρα ήταν το άρωμα της τρούφας. Αλλά να ξέρετε,
οι τρούφες είναι μια εύκολη συνταγή. Μιλάω για αυτές που είναι σοκολατένες βέβαια. Και τελικά δεν το κάνουμε συχνά. Ενώ άμα τις αγοράσετε είναι πανάκριβες, γιατί θέλει λίγο τέχνη και επειδή έχει πολύ σοκολάτα, είναι πάντοτε με αυτόν τον τρόπο αυτό που μας αγγίζει. Λοιπόν, έτοιμο. Με σάλτσα. Εσύ. Κι εγώ. Δύο παρακαλώ. Κάτι άλλο. Μαύρο. Μαύρο. Μαύρο ψωμί. Έβαλαν και κρετσίνια. Θα σου δώσω και τα δικά μου. Όχι, θέλω μαζί. Αφού σ' αρέσουν. Λιγότερο από σένα. Μα είναι τραγανιστά. Δηλαδή. Εγώ δεν είμαι. Εγώ δεν είμαι. Εγώ δεν είμαι. Εγώ δεν είμαι. Μπράβο αυτό. Εγώ δεν είμαι. Τι θες να πεις. Τίποτα, τίποτα. Ωραία. Δεν είναι τα σπαγκέτι. Ωραία δεν είναι τα σπαγκέτι. Ωραία δεν είναι τα σπαγκέτι. Ειδικά με το κουτάλι. Πρώτα δεν ήταν. Δεν είχαν κουτάλι. Και η στροφορμή. Οριακή. Τότε το στόμα. Ένα χαμόγελο. Τι πράγμα. Ίσα ίσα για τα κριτσίνια. Ίσα ίσα για τα δοντάκια. Πού το σκέφτεσαι αυτό. Κοιτάζοντάς σε. Πρέπει να ξαναβρω την κίνηση. Από τι. Τα χείλη. Τα χείλη. Ξέρεις αυτό που κάνω όταν μ' αρέσει κάτι. Εγώ ξέρω. Για κάνε την. Δεν μπορώ τώρα. Μα γιατί. Με κοιτάζεις. Και πώς θα κάνω αλλιώς. Να μην βλέπεις εμένα. Δεν μπορώ. Μα τότε πώς να το κάνω. Όπως εμένα, τρυφερά. Την ώρα που κοιτάζει δεν γίνεται. Κοίτα, κοίτα, έτσι. Όχι, ακριβώς. Πώς το. Να, κάπως έτσι. Είσαι σίγουρη. Σχεδόν. Περίμενε λίγο. Πάλι. Στάσου, το βρήκα. Ναι, αυτό είναι. Ωραία. Αυτό νομίζω ότι μπορούν να το καταλάβουν αρκετοί άνθρωποι. Όχι μόνο με τη ζάχαρη και με την αγάπη. Μπορεί να έχετε και τη συντροφικότητα, μπορεί να έχετε και με τα παιδιά σας, με τους γονείς σας και ακόμα και με τους μεγαλύτερους. Μερικές φορές κάνουμε πράγματα τα οποία δεν τα παρατηρούμε και τελικά άμα κάποιος είναι παρατηρητικός, μπορεί να καταλάβει αν είσαι ευχαριστημένος που το δοκιμάζει αυτό, που το τρως αυτό που κλπ. Αλλιώς το χάνεις. Πάμε λοιπόν... Εδώ είμαστε. Εγώ είμαι έτοιμος. Έφαγες. Όχι ακόμα. Πού είσαι. Στο σαλόνι, γράφω. Πήγαινε στην κουζίνα. Τώρα. Ναι, τώρα. Καλά. Άνοιξες το ψυγείο. Δεν πρόλαβα. Πάρε τους γίγαντες. Όλους. Όχι. Μερικές κουταλιές μόνο. Τι παράξενη ιδέα. Ποια. Μερικές κουταλιές γίγαντες. Έχεις και ρεβίθια μαζί. Αφού χωράνε οι γίγαντες, θα χωρέσουν και τα ρεβίθια. Στο τηγάνι. Έγινε. Δεν άκουσα το θόρυβο. Τώρα. Τώρα ναι. Εσύ τι θα φας. Το ίδιο. Θα φάμε το ίδιο την ίδια στιγμή. Ακριβώς. Ωραία. Ζέστανε το και θα σε ξαναπάρω. Έγινε. Για όσους κατάλαβαν, είμαστε στο τηλέφωνο. Αλλά τώρα θα μου πείτε είμαστε στο Zoom. Τέλος πάντων. Θα καταφέρουμε. Έγινε. Μόλις έσβησα τη φωτιά. Κι εγώ. Θα φάω στη θέση σου. Καλώς. Μην ξεχάσεις τη σαλάτα. Θα βάλω αυτή που καθαρίσαμε. Καλή ιδέα. Συμβαίνει κάπου κάπου. Α, μην πεις τίποτα. Γιατί. Αλλιώς θα σε εκδικηθώ. Και πώς θα το κάνεις. Θα φάω τα ταρτάκια. Όλα. Όλα. Δεν θα μου αφήσεις κανένα. Καλά, καλά. Θα σου αφήσω ένα. Μόνο ένα. Όχι, εντάξει, περισσότερο. Δεν είναι πια εκδίκηση.
Όχι πια. Τι είναι τότε? Διεκδίκηση. Τι διεκδικείς? Θα τα φάμε μαζί το βράδυ. Είσαι... Ναι, ξέρω. Φιλιά. Λάκη. Αυτό εδώ... Το είδα. Εντάξει, εντάξει. Δεν σ' είπαμε καμπούρι. Οκ. Ένα εδώ τώρα. Τι έρχεται? Το λεπτό. Στο λεπτό. Εδώ. Τι έχει πλάκα είναι ότι χοροπηδάμε στο όπους. Αν κάποιος καταλάβαινε σε ποια απόσταση είναι το ένα από το άλλο. Χω. Α, γιατί μου είχες... Καλά, εντάξει. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, ο Παντελής είναι εδώ. Ναι. Παντελή, τα έχεις διαβάσει από πριν σου τα έστειλε, από πριν σου έκανε εντελώς έκπληξη. Τα έχω, ναι, τα είχα. Δεν είναι τόσο, εντάξει, ωραία. Τι θα πιείτε? Εσύ τι θες? Ένα μοχίτο. Κι εγώ μια... Καϊπυρίνια. 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 Ωραία είναι εδώ. Σ' αρέσει πραγματικά? Ναι, όλος ο χώρος. Και είσαι πανέμορφη. Γιατί κάθεσαι έτσι? Δηλαδή, τι θα έπρεπε να κάνω? Να βγάλεις το παλτό σου. Και το σακάκι. Και το σακάκι. Πώς αλλιώς θα νιώθω άνετα? Σωστά, πώς αλλιώς. Τώρα κι εγώ μπορώ να βγάλω το παλτό μου. Σ' αρέσει η μουσική? Μ' αρέσουν τα ισπανικά και ο ρυθμός τους. Και ο χορός? Σάλσα. Ναι, έτσι. Αλλά τώρα κανονικά έχουμε ένα χορό σάλσα. Βέβαια τώρα με Zoom χορό σάλσα είναι λίγο πιο δύσκολο. Παρά το λαβίδα. Τι είπες? Αυτό λέει το τραγούδι. Τι λέει? Για όλη τη ζωή. Σ' αγαπώ για όλη τη ζωή. Και το καιρό παρά το λαβίδα. Τώρα έχουμε τσατσά. Κανονικά αυτό θα πρέπει να το κάνουμε κάτι με την Νικολέτα για να το χαρεί. Λοιπόν, πάμε. Δικό σου. Δεν υπάρχει θεωρία. Ούτε τρένα, ούτε πλοία. Άκου το ρυθμό. Τον ακούω. Με βοηθούν και τα λόγια. Δεν ξέρω τις κινήσεις όμως. Κοίτα τα πόδια μου. Πίσω. Πλάι. Δεν πρέπει να κάνω και πολλά. Τα περισσότερα τα κάνει η γυναίκα. Ακόμα και εδώ. Τι εννοείς? Τίποτα. Τώρα έχουμε σάμπα. Δεν είναι ωραία που ήρθαμε εδώ? Ναι, είναι. Τι σκέφτεσαι? Απλά είμαι χαρούμενος. Κι εγώ. Πρέπει να το κάνουμε πιο συχνά. Πιστεύω το ίδιο κι εγώ. Αλλάζει μουσική. Αυτός ο χορός είναι πιο εύκολος. Δεν υπάρχουν μόνο δυσκολίες στη ζωή. Εσύ να τα βλέπεις. Μόνο όταν τις ξεπερνάς το βλέπεις. Υπάρχει και η χαρά. Και μετά έρχεται χορός λαμπάντα. Άμα τα βάλετε στη σειρά, αυτά καταλάβετε ακριβώς πώς πάει το μοτίβο. Καϊπυρίνια είναι ποτό παραδοσιακό της Βραζιλίας. Δυνατό. Ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, 8... Πού είσαι, 8. Το 55. Ναι, το έχω. Τι θα πάρουμε? Επέλεξε εσύ. Ελεύθερα? Ναι, ό,τι θέλεις, αλλά για τους δυο μας. Τότε μια καπρέσα, παρακαλώ. Τι είναι? Θα σου πω μετά. Θα πάρετε κάτι άλλο? Μια πίτσα. Διάλεξε εσύ. Πώς σου αρέσει, παραδοσιακό ή λεπτό? Λεπτό. Ένα λεπτό να διαλέξω. Εσπάνια. Σας ευχαριστώ. Η Εσπάνια είναι επικάνδικη. Ωραία.
ταπεινά, απλά και πλούσια. Τι πράγμα? Τα υλικά. Μια ντομάτα, μοτζαρέλα και βασιλικός. Λαδάκι και πιπεριά. Ένα κομμάτι Ιταλία στο πιάτο. Μου σκοβολάει. Certo. Η ζωή δεν θέλει τίποτα άλλο. Τότε γιατί παραγγείλαμε Εσπάνια? Για το πικάντικο. Μήπως υπονοείς κάτι? Εγώ? Αστιεύεσαι. Κάτι θα σκέφτηκες. Δεν μπορεί. Όλο και κάτι σκέφτεσαι. Δεν διαφωνώ, αλλά γιατί να είναι πονηρό? Γιατί είσαι άντρας. Και το μήλο ποιος το έδωσε? Σημασία έχει ποιος το πήρε. Πάνω στο δάγκωσα. Δεν έχω παράπονο. Ωραία και η πίτσα. Α, επιτέλους. Τι? Μια δικαίωση. Επειδή είπα ότι ήταν ωραία? Επειδή η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Αυτή την πίτσα όμως ποιος θα τη σώσει? Η ομορφιά σου. Δηλαδή? Θα γράψω ότι σ' άρεσε και δεν θα ξεχαστεί. Και ποιος θα το διαβάσει? Αυτός που θα το παίξει. Πάλι? Όχι, όχι, η ηθοποιή. Θέατρο θα μας κάνεις. Αυτό κρατά τη ζωή ζωντανή. Έλα να σε φιλήσω τότε. Ωραία. Θέατρο θα μας κάνεις. Θέατρο. Ξέρεις τι μ' αρέσει με σένα είναι ότι όταν μου ζητάς κάτι δεν ζητάς και πολλά, απλώς λες να τα κάνουμε όλα. Μα τι ζήτησα? Ναι, σωστά, τίποτα, ξέρω, κατανοητό. Πάμε στην αυγοκομμένη κοτόσουπα. Πάμε. Ωραία. Ναι. Θυμάσαι την κοτόσουπα? Την αυγοκομμένη. Της Ανάστασης. Πώς να την ξεχάσω, ήταν τόσο νόστιμη. Σκέφτηκα να ξανακάνω. Πότε? Όποτε το θελήσεις. Ωραία. Λοιπόν? Θα το κάνουμε μαζί? Αν θέλεις. Αν θέλω και βέβαια το θέλω. Πρόσεχε. Τι πράγμα? Τις παρεξηγήσεις. Μα μιλούσα μόνο για την κοτόσουπα. Τα ξέρω τα κόλπα σου. Ποια κόλπα? Τα ερωτικά. Ποτέ δεν εξέτασα μια κοτόπουστα. Δεν εξέτασα μια κοτόσουπα ερωτικά. Και μια κότα? Άλλο κότα. Εσύ είσαι μια αλεπού. Κοίτα πώς καταντήσαμε. Από την κοτόσουπα της Ανάστασης στη Σταύρωση της Αλεπούς. Μην προσπαθείς να με μπερδέψεις με τα πράγματα τα φιλοσοφικά σου. Μα η φιλοσοφία θέλει ερωτήματα. Ανοίγει δρόμο. Ένας Θεός ξέρει πού πάνε. Η πορεία είναι ήδη στόχος. Δεν είναι ήδη στόχος? Αυτό εξηγεί κι άλλα. Δηλαδή? Δεν μπορώ να σου πω τώρα. Πότε τότε? Το βράδυ, πιο αργά. Ενδιαφέρον. Εσύ το βιολί σου. Μ' αρέσει το βιολί. Πώς να το κάνουμε? Αναρωτιέμαι τώρα που το λες. Σε έπιασα. Καλά, καλά. Λοιπόν, εντάξει για την κοτόσουπα? Βέβαια. Θέλω και πιπέρι. Πιπέρι στη γλώσσα θέλεις? Δεν είναι αρκετά πικάντικη? Τη γλώσσα σου έδωσαν ελληνική. Ξέρω. Τίποτα δεν μπορώ να σου κρύψω. Γιατί προσπάθησες? Όχι. Είσαι σίγουρος? Στάσου να το σκεφτώ. Είδες? Τι γλυκιά που είσαι. Τώρα, άμα δεν φτιάξετε κοτόσουπα. Εντάξει. Αλλά αυγοκομμένη, ρε παιδιά. Υπάρχει και παράδοση. Κοτόσουπα, άμα δεν είναι αυγοκομμένη. Τώρα, βέβαια, θα μου πούν πάλι μερικοί. Προτείνουμε να κάνουμε αυτό που είναι το πιο... Αλλά τέλος πάντων, έτσι. Όσο πιο καλά τρώμε, τόσο καλύτερα καταλαβαίνουμε τι είναι η νηστεία. Τώρα, άμα κάνετε νηστεία όποτε να είναι, στο τέλος τρώτε ό,τι να είναι. Πω. Αυτό το κομμάτι τώρα νομίζω ότι ο Παναγιώτης και η Ελένη θα λιποθυμήσουν. Λοιπόν. Αυτό, πρέπει να δώσω μια εξήγηση. Έχει πολύ πλάκα. Σε κάποια φάση, λοιπόν, όταν είχαμε απαγορευτικό, είχε γίνει ακόμα και εξαίρεση για τα τρίγωνα. Το ξέρεις αυτό? Τέλος πάντων. Θα το πούμε σε μάθημα ειδικό. Λοιπόν, δικό σου. Πότε επιστρέφεις? Αύριο, αγάπη μου. Θα μου φέρεις τρίγωνα? Τρίγωνα? Εννοώ τα γλυκά.
Δεν ήξερα ότι υπάρχουν και γλυκά τρίγωνα. Πάλι αστείευεσαι μαζί μου? Όχι, θα σου τα φέρω αύριο. Ωραία. Πώς θα αναφέρω? Όταν αγαπούν, δεν μετρούν. Ένα κουτί. Ένα κουτί? Μου θύμισες το αρνί. Μην το φέρεις με τρύπες. Θα το προσέξω. Καλά θα κάνεις. Θα τα φάμε μαζί? Μπορεί. Μπορεί? Τίποτα δεν είναι σίγουρο με τις γυναίκες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα σου δώσω να δοκιμάσεις κι εσύ. Καλώς. Δεν πιστεύεις στη γενεοδορία μου? Αντιθέτως. Ειδικά όταν έχω κάνει το δώρο. Μπορώ να μοιραστώ το δώρο μου. Και φαντάζομαι πως τότε όλοι γιορτάζουν. Και βέβαια. Κατάλαβα. Τι πράγμα? Τον φαύλο κύκλο των τριγώνων. Δηλαδή? Το ισόπλευρο των δύο. Τι είναι πάλι αυτό? Μια παράξενη ισορροπία. Αχ, αυτά να μην είχες. Ποιος θα σου έφερνε τρίγωνα τότε? Έλαντε. Άρα? Άρα? Ποιον αγαπάς περισσότερο? Εσένα. Και γιατί? Γιατί θα μου φέρεις τρίγωνα. Αυτό λέει η παράδοση. Δεν ξέρω τι λέει, ξέρω όμως τι κάνει. Θα το κάνουμε κι εμείς. Βεβαίως. Ωραία. Ποιο πράγμα? Τα τρίγωνα βέβαια. Α, νόμιζα πως... Άκου τρίγωνα. Τρίγωνα Θεσσαλονίκη, πανοράματος που λέμε. Άντε, ένα κουτί δεν μας έστειλαν. Τίποτα, τίποτα. Και μετά σου λένε σερεντίπιτη. Σερεντίπιτη. Άρα, ολόκληρη Θεσσαλονίκη δεν μπορούν να βρουν ένα τρίγωνο για μας. Δεν ζητήσαμε και του Πυθαγόρα. Ένα. Για να δούμε τώρα. Αυτό εδώ. Εδώ κανονικά πρέπει να έχουμε κάπου γκεστάρ, έτσι γίνεται. Γιατί όμως... χωρίς ονόματα. Πώς, έχει, πιο κάτω. Τι, εγώ τα βλέπω. Okay. Για να πες μου, είσαι στο 9.27, δεν είσαι? Ναι. Εγώ δεν έχω καθόλου, πού είναι αυτό? Fresh. Πιο fresh, πιο refresh, γλυκά. Α, να το, κάτι έκανες. Κάτι έκανες. Α, μήπως δεν το έχεις κάνει... Ναι, σωστά. Πού να το κάνεις εσύ. Πού να το κάνεις. Λοιπόν, τέλος πάντων. Είμαστε καλεσμένοι, δεν λέω τίποτα. Αλλιώς... Θα φέρει και γαλακτομπούρικο. Μην πεις τίποτα. Να μην πω ότι το λατρεύεις. Όχι. Θες να μας κάνεις ρεζίλι. Με το γαλακτομπούρικο. Με τι άλλο? Μα είναι της κυρίας. Πρέπει απλώς να το τιμήσουμε. Δηλαδή? Να το φάμε και να πούμε ότι ήταν πολύ καλό. Τίποτα άλλο? Όχι, τίποτα άλλο. Και θα είμαστε καλοί άνθρωποι? Βέβαια. Τι εύκολη που είναι η κοινωνική ζωή. Τι θες να πεις? Είναι απλώς ένα τέχνασμα. Μα γιατί? Αφού ξέρω ότι λατρεύεις το γαλακτομπούρικο. Και είναι ανάγκη να το πεις. Και είναι ανάγκη να το κρύψουμε για να μην εκτεθούμε. Ελπίζω να σας αρέσει. Είναι δικό μου. Σίγουρα. Τι σου είπα? Θα το τιμήσουμε. Σωθήκαμε. Βεβαίως. Είναι από το ψυγείο βέβαια. Δεν πειράζει. Είναι πολύ καλό. Χαίρομαι που σας αρέσει. Δεν είναι πολύ γλυκό. Εδώ τι λέει η κοινωνία. Έτσι μ' αρέσει και εμένα. Συμφωνώ. Πάλι καλά. Γιατί μου είπαν ότι το έκανα πολύ γλυκό. Ποιος τόλμησε? Οι κόρες μου. Χάθηκε ο σεβασμός. Μα τι λες τώρα? Τι άλλο να πω? Η δικιά μου βάζει λιγότερη ζάχαρη. Αλλά εγώ το προτιμώ έτσι. Ωραία. Δεν αγγίξατε τον μπακλαβά? Εδώ σε θέλω. Θα τον τιμήσουμε κι αυτόν. Αν θέλετε, μπορώ να ξαναφέρω γαλακτομπούρεκο.
Ναι, βεβαίως και θα ξαναπάρει. Αλήθεια? Όχι, όχι. Είμαι εντάξει. Φέρτε το και θα δείτε τα όρια. Ποια όρια? Της κοινωνίας. Η Βασιλική μας έκανε. Ρε Βασιλική, γαλακτομπούρικο ξέρεις να κάνεις. Ξέρω να το τιμώ. Α, Παναγία μου, Παναγία μου. Άμα είμαστε όλοι οι ίδιοι, κάποιος πρέπει να το κάνει για να το τρώνε οι άλλοι. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Κάνουμε υπέρβαση τότε, εντάξει. Τη συμπληρωματικότητα. Εντάξει, και εδώ ήσουν τέλεια, δηλαδή πραγματικά. Θα σας τα πω σε μαθήματα, αλλά τέλος πάντων. Την είδα ξανά την κυρία. Λοιπόν, πάμε στο... Όπα. Κατάλαβα. Αυτός ο σερβιτόρος είναι παντού, πανταχού παρόν. Εντάξει. Τι θα πιείτε? Αυτό πριν ξεκινήσουμε, σήμερα είχα μια εκπομπή, σας το λέω αυτό, με τον Ηλία στους Leaders. Την ηχογραφήσαμε σήμερα μέσω Zoom και θα παιχτεί τη Δευτέρα. Και μέσα μιλάμε για whisky και κονιάκ. Σε κάποια φάση άρχισε αυτός να μου λέει για αυτούς που πίνουν βότκα. Τέλος πάντων, δεν σας λέμε περισσότερο, θα το δείτε στην εκπομπή. Ο Ηλίας είναι όμορφος άνθρωπος, θα το πιάσετε το υπονοούμενο. Είναι για να το ξέρεις, Παντελή, για να ξέρεις είναι να κάνεις τις σημειώσεις σου στο σενάριο που θα έρθει τη Δευτέρα. Άρα κανονικά ήταν κάτι σαν 55 λεπτά, θα δούμε πώς θα πάει. Ωραία, Παντελή, δικό σου. Τι θα πιείτε? Δεν αποφασίσαμε ακόμα. Θα επανέλθω τότε. Ευχαριστώ. Διάλεξες κάτι? Περιμένω την επιλογή σου. Κατάλαβα. Τι κατάλαβα? Περιμένεις να δεις αν θα πάρω whisky. Είμαι περίεργος. Γιατί? Είναι θέμα κουλτούρας. Το ποτό? Βεβαίως. Και τι θέλει να πει αυτό? Ότι υπάρχει ένα υπόβαθρο. Δηλαδή? Το whisky δεν πίνεται με παγάκια. Όχι απαραίτητα. Αλλά πίνεται και έτσι. Ναι. Ενώ το κονιάκ. Δεν ξέρω. Θέλει ζέστη. Γι' αυτό το ποτήρι μοιάζει με μπαλόνι. Ακριβώς. Δεν είναι να θερμαίνεται με το χέρι. Το ένα θέλει το κρύο και το άλλο το ζεστό. Το ένα είναι γρήγορο και το άλλο είναι αργό. Πού το πας? Το ένα είναι η λύθη και το άλλο η μνήμη. Τι πράγμα? Πίνεις whisky για να ξεχάσεις, ενώ πίνεις κονιάκ για να θυμηθεί. Δεν το είχα σκεφτεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Τι έχει τότε? Δεν θέλεις να ξεχάσεις ή να θυμηθείς. Μπορώ να επιλέξω? Βεβαίως. Μα πώς? Κοινωνία ή ανθρωπότητα. Και όλα αυτά σε ένα ποτό? Είναι και αυτό ένα άρωμα. Που θυμάσαι ή που ξεχνάς? Αυτό θέλω να πω. Εσύ τι προτιμάς? Λένε ότι το άρωμα είναι αυτό που μένει σε μια γυναίκα όταν είναι γυμνή μέσα στο σκοτάδι. Για τον άντρα, τι λένε? Δεν φορά παρά μόνο το άρωμα του. Διαλέξατε? Αυτή η ατάκα που λέει προς το τέλος, αυτό με το άρωμα, ξέρεις ποιος το έχει πει αυτό? Η Marilyn Monroe. Ναι, μας το έχει πει. Έλεγε ότι ό,τι και να είσαι ως γυναίκα, το βράδυ μέσα στο σκοτάδι, το μόνο που βλέπει ο άντρας είναι το άρωμά σου. Number 5. Είδες που τα ξέρει. Γι' αυτό είσαι όμως, είναι. Αυτός τώρα δεν είναι μόνο σερβιτόρος, εντάξει, είναι πανταχού παρών. Είναι ωραίος. Είναι ωραίος, είναι στην ώρα του. Εγώ βέβαια τον Παντελή τον βλέπω όμορφο, αλλά εσείς τον βλέπετε ωραίο, δεν πειράζει. Θα τα πούμε. Πάμε τώρα, τι είμαστε, στο 29. Ναι. Α, κανονικά είναι το κλείσιμο, δεν είναι ή όχι? Ωραία. Για να δούμε. Τι είναι αυτό? Ένα βιβλίο. Αυτό το βλέπω. Αλλά τι είναι? Δώρο. Δώρο? Για ποιο λόγο? Δεν υπάρχει λόγος, αν υπάρχει ανάγκη.
υπήρχε ανάγκη. Αυτό ένιωσα. Να το ανοίξω. Αν θέλεις βέβαια. Βέβαια, θέλω. Άνοιξέ το τότε. Κοίτα τον τίτλο πρώτα. Αρώματα και γεύσεις. Παράξενο. Παράξενο. Ενώ σου μοιάζει. Περίεργο. Εννοείς ότι είμαι περίεργη. Όχι, αν δεν το ανοίξεις. Μα είναι δυνατόν να μην το ανοίξω. Όχι, βέβαια. Έχεις δίκιο. Είναι βιβλίο μαγειρικής. Όχι ακριβώς. Έχει και πίνακες, βλέπω. Ναι, όντως. Μα έχει και διαλόγους. Ελάχιστος. Τι ελάχιστος. Δεν υπάρχει κεφάλαιο που να μην έχει διάλογο και πίνακα. Είναι για να έχεις όλες τις όψεις. Και όχι όλες τις απόψεις, έτσι δεν είναι. Έτσι το σκέφτομαι. Εσύ δεν είσαι μόνο αλεπού. Οι αλεπού είναι τσικότητες. Είσαι χαμελέοντας. Είναι διαφορετικός τρόπος για να κάνεις το λιοντάρι όταν... Όταν? Όταν είσαι αητός. Άμα σε πιάσω. Τι θα μου κάνεις. Δεν αποφάσισα ακόμα. Θα κοιτάξω πρώτα το βιβλίο. Για να βρεις καμιά συνταγή. Μπορεί. Ποιος ξέρει. Κάτι θα βρω μέσα στα αρώματα και στις γεύσεις. Θα πρέπει να χάσεις χρόνο. Μόνο έτσι δεν δημιουργείται ο πολιτισμός. Έχεις δίκιο. Τότε αποφάσισα να σπαταλήσω το χρόνο μαζί σου. Τι ωραία σπατάλη. Η πιο ανθρώπινη. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Ωραία, έχεις παράπονο. Όχι, δεν έχεις παράπονο, γιατί βέβαια είσαι και άλλη κατηγορία. Τώρα, άμα ήταν άλλη κατηγορία, θα ήταν γιατί δεν έχει γίνει αυτό το βιβλίο. Ναι. Σωστά. Αλλά τώρα αυτό ποιος φταίει. Πίνακες έχουμε. Διαλόγους έχουμε. Πώς? Γι' αυτό δεν μίλησα. Α, γι' αυτό. Αλλά το πιάσα. Ριξόφυλλο και οπισόφυλλο. Έλεος. Λοιπόν, πάνω ξέρεις κάτι, τώρα που το συζητάμε έτσι, είναι μερικά κομμάτια που μπορούν να μελοποιηθούν. Γιατί έχουν ατάκες που πηγαίνουν. Τώρα δεν λέμε για ολόκληρη όπερα, αλλά ένα lead, duetto, θα δούμε. Το σκεφτόμαστε. Άρα έχουμε ακόμα κάτι να κάνουμε. Λοιπόν, ωραία, είμαστε εδώ. Κανονικά τώρα έχετε και το λόγο κι εσείς, γιατί θέλουμε να το κάνουμε διαφορετικό, εφόσον είμαστε πολύ κοντά στα Χριστούγεννα. Γράψαμε και για ποιήματα για τα Χριστούγεννα. Ήθελα απλώς να το ξέρετε, γιατί όταν μιλάμε για το έργο, αυτό που έχει σημασία είναι τι μένει τελικά. Το γεγονός ότι χαιρόμαστε αυτή την περίοδο είναι μερικοί που χαίρονται απλώς επειδή χιονίζει. Άλλοι είναι επειδή είναι γλυκά, άλλοι επειδή είναι ο καιρός που τους πάει, άλλοι επειδή τα μαγαζιά είναι ανοιχτά και την Κυριακή, γιατί έχουμε και αυτό, είναι αυτό το shopping therapy. Αλλά στο τέλος της ημέρας, ό,τι και να μπορεί να το κάνει, άρα εμένα μου αρέσουν αυτοί οι ψευτοδιανοούμενοι του τύπου... Έλα μωρέ τώρα τα Χριστούγεννα, αυτό είναι το πνεύμα μιας εταιρείας στην Αμερική με δύο χρώματα ερυθρόλευκα, η οποία επινόησε αυτό το πράγμα. Και γιατί είναι αστείο, γιατί βέβαια δεν έχουν ιδέα ακριβώς ποιος είναι ο Άγιος Βασίλης, αλλά βέβαια μετά θα έχουμε και τους άλλους που θα μας πούν «Μα τα Χριστούγεννα δεν είναι τώρα, είναι σε άλλη ημερομηνία, είναι πιο αργά, είναι πιο νωρίς» κτλ. Και στο τέλος, αυτό που μπορώ να σας πω εγώ, είναι ότι... Όπως έλεγε και ο Άγιος Αυγουστινός, άμα κάθε μέρα είναι μια Κυριακή, θα ήταν καλό να σκεφτείτε πώς πάει ο μήνας σε σχέση με τα Χριστούγεννα. Άρα, να το δούμε λίγο διαφορετικά. Αυτό που θέλω τώρα να δούμε και μαζί, είναι ότι ουσιαστικά, όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ετοιμάζουμε τα γλυκά, γευόμαστε γεύσεις, αρώματα, τα μοιραζόμαστε, είναι μερικά πράγματα που τα ξεχνάμε. Ας πούμε, είναι καλό να μοιραζόμαστε κάτι και να το μοιραζόμαστε μαζί. Είναι καλό να τρώμε το ίδιο πράγμα εκείνη τη στιγμή. Είναι πολλοί από εμάς που θεωρούν ότι είναι πιο κυριλέ, να είναι à la carte και τελικά ξεχνάνε ότι στις συγκεκριμένες ημερομηνίες έχει σημασία να υπάρχει το μενού. Αυτό που έχει ενδιαφέρον
είναι ότι άμα το δείτε σε πολύ υψηλό επίπεδο, ακόμα και σε θέματα διπλωματίας στρατηγικής, όταν έκαναν τα μεγάλα γεύματα για διάφορες συνθήκες, να ξέρετε ότι έχουμε ακόμα το μενού. Δηλαδή για τον Αλέξανδρο Καραθοδόρη έχουμε το μενού της εποχής. Δεν ερχόταν κάποιος να πει εγώ θα ήθελα να ζητήσω αλακάρτ. Αλλά τι προσπαθώ να σας πω. Αυτοί που θεωρούν ότι μπορούν να το κάνουν αλακάρτ, αυτό το κάνουν όποτε να είναι. Μπορεί να πάτε βέβαια στο εστιατόριο να πάρετε αλακάρτ. Όταν όμως είναι για παραδοσιακές γιορτές, για μια περίοδο που έχει κάποιο άλλο νόημα, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να είμαστε μαζί. Να είμαστε μαζί για να γευόμαστε το ίδιο πράγμα. Όταν ας πούμε δεν τρώμε το ίδιο πράγμα, πώς θα κάνουμε συγκρίσεις για την γευσογνωσία. Φανταστείτε, ας πούμε, ακόμα και για το κρασί, να πίνετε διαφορετικά κρασιά. Τώρα που μιλάω για τα κρασιά, σκέφτομαι βέβαια και τον Γιώργο, τον αγαπημένο μας της Νεμαίας, γιατί ήταν από αυτούς που μας έδιναν την ευκαιρία να το χαρούμε όλοι μαζί. Νομίζω ότι και η Νικολέτα το θυμάται, σίγουρα η Βίκη δεν μπορεί να το ξεχάσει. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν πηγαίνουμε για να κάνουμε κάτι το διαφορετικό. Πάμε για να κάνουμε το ίδιο εκείνη τη στιγμή. Άρα είναι μια επιλογή του χωροχρόνου και το τι μπορούμε να κάνουμε όταν είμαστε μαζί. Εδώ φαντάζομαι ότι μερικοί από εσάς ετοιμάζουν μερικά γλυκά, θα το δείτε και με τα Χριστούγεννα, θα έχετε μια προετοιμασία. Έχει σημασία και αυτή η προετοιμασία, έχει σημασία η Φάτνη. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ με την Φάτνη της Λουτσίας. Είναι μερικοί που δεν καταλαβαίνουν πια τι έχει νόημα. Θυμάστε ότι το έλατο ουσιαστικά αρχικά ήταν μια μηλιά και γι' αυτό οι μπάλες είναι κόκκινες πολύ συχνά, γιατί ήταν απλώς τα μήλα. Και αυτό το έχουμε ξεχάσει, άρα βάζουμε ένα έλατο, υποτίθεται ότι κάνουμε μια παράδοση, αλλά στην πραγματικότητα μετά πώς το σεβόμαστε. Άρα λέω απλώς ότι άμα το κοιτάξετε και κοιτάξετε ας πούμε και τα Χριστούγεννα, θυμηθείτε και μερικά έργα που είναι πανέμορφα, όχι μόνο αυτά τα έργα, ξέρετε, αυτά που έχουν πάνω το ίδιο ύφος, τα γυρίζουν το καλοκαίρι και λέμε ότι είναι το χειμώνα και το φαίνεται στην εικόνα για όσους τα ξέρουν. Όχι, εννοώ ότι θυμάστε καλά Χριστούγεννα, Joyeux Noël, ήταν ένα έργο που έγινε μια αναφορά στο τι έγινε στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια επαφή που είχαν οι Γάλλοι με τους Γερμανούς, και είναι ένα έργο το οποίο είναι απίστευτο, και το πιο απίστευτο βέβαια είναι ότι σχετίζεται με την πραγματικότητα για αυτούς τους ανθρώπους που συμφιλιώθηκαν στο μέτωπο για να ζήσουν διαφορετικά. Άρα δεν θέλω να σας κάνω, όπως θα λέγει ο Παντελής, spoiler, να μην το χαλάσουμε, αλλά είναι ένα έργο που πραγματικά το συστήνω. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να σας πω είναι ότι άμα κοιτάζετε έργα, ειδικά αυτή την περίοδο, έχουμε βάλει στο advice, είναι πάρα πολλά έργα που είναι μεγάλης αξίας, και όσοι τώρα είναι σε φάση διακοπών, νομίζω ότι είναι ένας καλός τρόπος να γεμίσουν τον χρόνο τους, χωρίς να κάνουν και πολύ παράξενα πράγματα, γιατί έχουμε βέβαια και το θέμα των ωραρίων όσον αφορά το θέμα της πανδημίας. Άρα είναι καλό να το σκεφτείτε και με αυτόν τον τρόπο. Τα γλυκά μας αγγίζουν. Είναι ότι είναι δύσκολο να κάνεις ένα γλυκό και να το φας όλο μόνος σου. Όταν κάνεις φαγητό, μπορείς να φας και μόνος σου. Τώρα να κάνεις γλυκό, συνήθως είναι για τη μοιρασιά. Αν είχαμε πραγματικά πρόσβαση σε κάτι που είναι πιο γλυκό, θα το βλέπαμε και στα κείμενα, τα πιο ιερά, αλλά απλώς δεν ήταν η ίδια περίοδος και δεν λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά μπορείτε να το φανταστείτε, ας πούμε, με τους γάμους. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι το γλυκό εκφύσης είναι φτιαγμένο για να μοιραστεί. Άρα, όταν λέμε, ας πούμε, ότι είμαστε αυτό που τρώμε, φανταστείτε τι γίνεται όταν τρώμε το ίδιο. Ουσιαστικά είναι ένας τρόπος να είμαστε και λίγο το ίδιο. Δηλαδή, άμα έχουμε αυτή τη μοιρασιά, αυτό το μοίρασμα, όταν φιλεύουμε κάτι για κάποιον, είναι ένας τρόπος να του πούμε ότι θέλουμε τουλάχιστον έστω και με αυτόν τον τρόπο να έχουμε και ένα κομμάτι κοινό. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, που είδα εγώ την όπερα, που είδα το Mont Blanc Marron, που είδα ουσιαστικά les Jeux de la Neige, όσοι τα έχουν δοκιμάσει αυτά τα γλυκά, μπορώ να το καταλάβω. Και αυτό το έλεγα σε κάποια φάση και σε ένα μάθημα, αλλά μπορώ να το πω και σε όλους,
πήγα σε ένα εστιατόριο. Όταν μπήκα στο εστιατόριο, αυτό είχε μια παράδοση, γιατί φαίνονται τα γλυκά. Άρα ρωτάω, πού είναι ο Παντελής. Παντελή, έλα εδώ να σου το κάνω εγώ. Παντελή, πού είσαι. Ναι, δάσκαλε. Θα μου πεις, Παντελή, είσαι εκτός προγράμματος. Πού είναι η φάτσα σου, ρε. Παντελή, δεν το περίμενες αυτό, ε. Α, γι' αυτό βλέπω ότι άλλαξες ρούχα. Είδες ότι δεν το περίμενες, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, ο Χριστός που είναι δίπλα σου σε σώζει. Παντελή, λοιπόν, εγώ μπαίνω στο μαγαζί, επειδή έκανες τον σερβιτόρο όλες αυτές τις πράξεις. Βλέπω, λοιπόν, στο μαγαζί σου, γιατί εσύ είσαι, και βλέπω ότι έχει πανέμορφα γλυκά. Είχε βέβαια και ο Ιωαννές. Και λέω, μπορούμε να φάμε απ' όλα. Και εσύ μου λες, βεβαίως, αλλά τώρα εσύ δεν ξέρεις που το πάω. Αλλά μπορούμε να φάμε απ' όλα. Παντελή, μπορούμε. Άμα δεν ξέρω που το πάτε, μπορείτε. Μετά του λέω, δηλαδή, εγώ άμα σας ζητήσω ένα μενού, αλλά κάρτε βέβαια, αλλά πρόσεξε μενού, και να είναι όλο γλυκά. Δηλαδή, θα μου φέρετε γλυκά για το πρώτο πιάτο, πρίμο πιάτο, για το δεύτερο, τρίτο και στη σειρά. Αυτό μπορεί να το κάνετε. Και μου λέει, Παντελή, τι μου λέει. Δεν μου το ξαναζητήσαν. Όχι ρε, μου λέει βεβαίως. Βεβαίως. Εκείνη τη στιγμή, Παντελή, δεν σε ενδιαφέρει η μοναδικότητα. Σε ενδιαφέρει η υλοποίηση. Αν γίνεται. Ναι. Ναι. Κλασικά, σε τέτοια θέματα γευσιγνωσίας, θα σταφέρουν μόνο στο τέλος. Δηλαδή, άμα είσαι με άλλους και δεν το θέλουν όλοι, θα περιμένει να σερβίρουν όλους τους άλλους και μετά θα σταφέρει. Εδώ, λοιπόν, έγινε μια τεράστια υπέρβαση, όπως καταλαβαίνεις, και είχε πολύ πλάκα, γιατί την ώρα που γινόταν αυτό, με κοίταζα. Αλλά ξέρεις τι είχε πλάκα. Επίσης, να καταλαβαίνεις τι γίνεται ένας δάσκαλος που είναι μέσα σε ένα εστιατόριο, αλλά έχει τη συμπεριφορά του δασκάλου που είναι μέσα σε ζαχαροπλαστείο. Άρα, μιλάμε για γευσιγνωσία γλυκών. Μετά, τι έκαναν αυτοί που ήταν δίπλα, έλεγαν και εμείς θέλουμε το ίδιο. Άρα, μετά ερχόταν ο Παντελής και έλεγε ποιο το ίδιο. Γιατί, επειδή ήταν 5 διαφορετικά στη σειρά, όπως καταλαβαίνεις, μετά ρωτούσε για ποιο μιλάμε. Άρα, τι προσπαθώ να σας πω. Θα ήταν κρίμα με τόσα διαφορετικά και μάλιστα, και εδώ είναι πάλι μια δικαίωση του Μποκιούς, να το ξέρεις Παντελή, όταν πας στο εστιατόριό του και επιτέλους σου φέρνουν τα γλυκά, αν έχεις καταφέρει να φτάσεις μέχρι εκεί, γιατί αυτό είναι ένα θέμα βέβαια, ένα γεύμα κρατάει πάνω κάτω 3 ώρες, τελικά σου φέρνουν τα γλυκά και σου λένε μπορείς να πάρεις ό,τι θες. Όσα θες, ό,τι θες. Ακούς Παντελή. Τώρα αυτό με τέτοια πρόταση είναι δυνατόν να αντισταθούμε στον πειρασμό. Λοιπόν, τώρα, άμα το σκεφτείς πραγματικά, είναι μια τεράστια προσφορά, έτσι σου λέει, γιατί να σου πω πάρα αυτό ή πάρα αυτό. Ναι. Άρα ναι. Φαντάσου τώρα ότι έρχεται με ένα τεράστιο καροτσάκι και λέω, όλα τα γαλλικά είναι τοποθετημένα. Εντάξει. Άρα, κοίτα τι γίνεται. Κάθε φορά που κάποιος φτάνει στο επίπεδο των γλυκών, εσύ το βλέπεις αυτό το πράγμα. Να έρχεται, να φαίνεται, να τα σερβίρει, να ξαναφεύγει. Κατάλαβες λοιπόν τι έκανε ο δάσκαλος. Μία φορά ερχόταν για τη μία, μία φορά ερχόταν για τον άλλον. Σιγά σιγά τα κοίταζα αυτά. Λέω, αυτό εδώ θα το δοκιμάσω, μετά θα δοκιμάσω αυτό, μετά το άλλο. Ξέρεις, και στο τέλος είσαι σαν Σίβα, γιατί έχεις τα χέρια παντού. Λες πώς θα καταλάβουμε όλα αυτά. Και γιατί έχει ενδιαφέρον, το συζήτησα με τον καθηγητή μου γλωσσολογίας, ο οποίος είχε πάει και αυτός σε αυτό το εστιατόριο, χρόνια πριν, και έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα με τα γλυκά. Λέει, μα δεν μπορούσα να μην τα δοκιμάσω, γιατί πόσες φορές θα πας στον Μποκιούζ να πας να δοκιμάσεις τα γλυκά. Αυτό τώρα μπορεί να μας καταλάβει ο Κωνσταντίνος ειδικά, επειδή το απόλαυσε. Αλλά τώρα φαντάσω επίσης, Παντελή, γλυκά έντεχνα. Δηλαδή, ξέρεις, δηλαδή από όπερα και πάνω, όχι απλώς το γλυφιτζούρι. Και λες, κοίτα τώρα,
τι τέχνη, τι ταλέντο. Και είναι μερικά που πραγματικά είχες όρεξη να τα βάλεις φωτογραφία και να μην τα δοκιμάζεις, να τα χαλάσω τώρα εγώ. Και οπτική απόλαυση. Ναι, αλλά πρόσεξε, είναι σαν να τρως πίνακα. Καλές. Δηλαδή, ας πούμε, φαντάσου τώρα μια νεκρή φύση. Πού είναι η Κυριακή να την βλέπω μαζί? Κυριακή, φαντάσου μια νεκρή φύση. Πρόσεξε, κύριε. Είμαι έτοιμο γι' αυτό. Πινέλα έχουμε. Καμβά έχουμε. Αλλά φαντάσου τώρα ένας καμβάς που τρώγεται. Γίνεται. Άρα, αντί να ζωγραφίσεις, ας πούμε, με κίτρινο κάδμιο, μπορείς να ζωγραφίσεις με κρέμ πατισσέρι. Άρα, κρέμ πατισσέρι. Άρα, φαντάσου τώρα τον πίνακα. Πες μου ένα πράγμα τώρα, ρε Παντελή. Δεν θα ήθελες να τον δοκιμάσεις αυτόν τον πίνακα? Εντάξει, δεν λέω αν απαραίτητα να είναι τεράστιο το μέγεθος, αλλά αρκετά για να μπορεί να το μοιραστούμε. Λέω τώρα ότι άμα το σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο, και νομίζω ο Βαγγέλης είναι εδώ, γιατί μας έκανε κάτι για το θέατρο και ήθελα να το μοιραστώ αυτό σαν δώρο. Άμα μας το δείξει η Κυριακή, μπορεί να το δούμε. Μας έκανε κάτι, Παντελή, δεν το ξέρεις αυτό, γιατί μπορεί να είσαι πανταχού παρόν, αλλά δεν τα ξέρεις όλο. Άρα ετοιμάζουμε σαν να έχουμε... Να το στο Βαγγέλη. Ωραία. Βαγγέλη, με την Κυριακή, ξέρω ότι κάνετε μια συνωμοσία, πώς να την πω τώρα, δημιουργική, ας το πούμε έτσι, το όποιο σας νομίζω, και να ξέρεις ότι ο Παντελής, που δεν ξέρει για ποιο πράγμα μιλάμε, έχει παίξει μέσα σε αυτό. Μάλιστα. Είδες τώρα πως είναι περίπλοκα, γιατί βέβαια, Παντελή, ο Βαγγέλης δεν ξέρει ότι έχει παίξει εσύ μέσα σε αυτό. Άρα, θυμάστε ότι κάναμε... Είναι θα το κάνουμε σαν, πώς να το πω, γευσιγνωσία. Είχαμε κάνει κάτι με ένα μουσείο που βλέπαμε πίνακες. Έτσι δεν είναι, Παντελή? Ναι. Ωραία. Μετά συζητήσαμε με τον Βαγγέλη και επειδή ο Βαγγέλης έχει πολύ όμορφες ικανότητες σε αυτό το τομέα, λέω στην Κυριακή, δεν συζητάς και με το Βαγγέλη για το τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί εγώ θα ήθελα να βάλουμε και κάτι που να είναι τρισδιάστατο. Δηλαδή, αυτό που μας έκανε η Κυριακή, μας έκανε μια τρισδιάστατη πορεία, βάζοντας όμως δύο διαστάσεις πάνω στους τοίχους. Άλλο να έχει το ντεκόρ. Άρα εγώ αναρωτιόμουν αν λίγο πριν τα Χριστούγεννα μπορούσαμε να δείξουμε αυτό που μας έκανε ο Βαγγέλης. Έτσι δεν είναι, γιατί είναι ένα όμορφο δώρο, και να μου πεις μετά αν δεν θα ήθελες να παίξεις αυτό το θεατρικό που έχεις παίξει ήδη χωρίς να έχεις αυτό το ντεκόρ. Πες μου ένα πράγμα, μια που έχω το Βαγγέλη, ο Βαγγέλης κατάφερε να κάνει μια εκδοχή μετά με την παρατήρηση ή έχουμε μόνο την παλιά εκδοχή? Την παλιά έχετε. Την παλιά την έχουμε, το φαντάζομαι. Την νέα θα την έχουμε μια μέρα. Έρχεται, είναι στο δρόμο προς τη Γαλλία. Τι έχω το? Είναι στο δρόμο, λέω, προς τη Γαλλία. Α, κατάλαβα. Α, ναι, σωστά. Το έπιασα το υπονοούμενο. Okay. Μπαίνω. Αυτό όπως καταλαβαίνεις τώρα, Παντελή, μου λέει ότι μου το στέλνει στο email μου. Αλλά όταν λέει προς τον δρόμο, πάνω κάτω έχει ένα πρόβλημα με τα σύνορα. Έχετε και το άλλο. Ο Βαγγέλης. Πού είναι. Α, αυτό που θα ανοίξω είναι αυτό που έχει φτιάξει το πρώτο μέρος ή το δεύτερο μέρος? Το πρώτο. Okay. Αλλά άμα έχω κατευθείαν το δεύτερο, εγώ θα το χαρώ ακόμα περισσότερο. Σωστή. Αλλά το πρώτο το έχω. Απλώς φαντάζομαι... Α, είναι πιο ωραίο έτσι, ναι, okay. Παντελή, είσαι έτοιμος? Παντελή, έχεις κάσει από περιέργεια? Ναι, μπράβο. Όχι, καλά να πάθεις που κάνεις σενάρια. Το, αυτό το σενάριο τώρα, ότι θα κάναμε τέτοιο πράγμα μπροστά σου. Άρα, εγώ προς το παρόν, αυτό που έχει... Πάνος, Βαγγέλη μου, εγώ δεν έχω πάρει τίποτα ακόμα. Φαντάζομαι ότι θα μου πεις λόγω του όγκου μέχρι να φτάσει. Ναι, δεν ξέρω, δεν θα έρθει δηλαδή. Α, δεν θα έρθει, τόσο καλά. Εντάξει, τέλος πάνω.
Αλλά θα κάνω εγώ το άλλο, γιατί άμα μου πεις δεν θα έρθει, δεν πρέπει να απογοητεύσω και το Παντελή που περιμένει τώρα. Παντελή, είσαι έτοιμος? Θα μετρήσεις 1, 2, 3. Παντελή, βλέπεις κάτι? Ή δεν βλέπεις? Ναι, βλέπω. Παντελή, δεν σε ακούω. Έμεινες άφωνος? Βλέπω, δάσκαλε. Α, ωραία. Τώρα βλέπεις. Πώς το βλέπεις αυτό? Μήπως σου εμπνέει κάτι το δημιουργικό με διάφορους δημιουργούς? Και με σαμοβάρι στη μέση? Και με σαμοβάρι. Αυτό, εντάξει. Άρα τώρα θα μας εξηγήσει πού είναι ο Βαγγέλης. Ελπίζω ο Βαγγέλης να μην μας έφυγε τώρα. Πού είναι ο Βαγγέλης? Βαγγέλη, εικόνα, εικόνα. Βαγγέλη, πού είσαι? Ναι. Ο Βαγγέλης κανονικά είναι μέσα σε ένα κόκκινο φόντο. Μου κάνει διάφορα τέτοια κόλπα στο μάθημα. Δεν τον βλέπω ακόμα. Θα τον δω σε λίγο. Πάμε μάλλον σε μαύρο φόντο τώρα. Εντάξει. Αυτό το παιδί έχει κάτι... Λοιπόν, άρα κάνε το μαύρο φόντο. Βαγγέλη, θα μας πεις τι έκανες, γιατί σου λέω τώρα, ας πούμε, μπορείς να ρωτήσεις και στον Παντελή ποιον ρόλο είχε. Παντελή, ποιο ρόλο είχε? Τον Πάλμ. Μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί βέβαια πριν μας κάνει αυτό το σκηνικό, ελπίζω Παντελή καταλαβαίνεις τώρα ότι αυτό εδώ είναι εντελώς τεχνητό, δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Ωραία. Άρα είναι φτιαγμένο εντελώς από το Βαγγέλη. Άρα ελπίζω τώρα να βλέπετε όλοι σας και το ταλέντο του Βαγγέλη. Βαγγέλη, άμα έχεις παραγγελίες, μετά εσύ τα αυτές. Άμα μας είχες κάνει κάτι που ήταν κακάσχημο, καμία παραγγελία. Πες μου ένα πράγμα. Διακριτικά μου έχεις βάλει και μικρόφωνα. Ναι. Οκ. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, όπως βλέπεις, το κοίταξε σε σχέση και με τους άξονες. Θα μπουν και πίνακες. Η παρατήρηση που του είχα κάνει είναι ότι το βιολοντσέλο δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι πάνω στο κοντάρι του. Το αφήνουμε είτε κάτω, άρα ακουμπάν εντελώς αριστερά ανάποδα, είτε βέβαια έχει ένα stand όπως μπορούμε να το στήσουμε. Βαγγέλη, θα μας πεις πώς το έφτιαξες ή όχι, ή το κρατάς κρυφό? Εννοείται τη διαδικασία ή το κομμάτι το... Όλο, ναι. Μην μας πεις το τεχνικό, γιατί φαντάσου ότι είναι ένα δώρο και τώρα οι άνθρωποι είναι στην παράσταση και βλέπουν αυτό το ντεκόρ και λένε ποιος το έκανε, και εγώ λέω με μεγάλη χαρά ο Βαγγέλης. Άρα ο Βαγγέλης τι θα μας πει? Θα μας πει κάτι? Εντάξει, το ντεκόρ νομίζω το έκανε το κείμενο. Δηλαδή στην αρχή υπήρχε το κείμενο το οποίο έχει ομορφιά και βάθος. Και από εκεί και πέρα, πάνω κάτω εξετάζεις πώς αυτές οι συμπεριφορές, οι κινήσεις του κειμένου γίνονται κάτωψε και μετά εικόνα. Ναι, απλώς εγώ τώρα θα σου το πω ζωντανά, γιατί δεν είχαμε την διαδικασία τη ζωντανή μεταξύ μας, το είδα σαν ενδιάμεσο. Να ξέρεις ότι αυτό εδώ το στήσιμο μου αρέσει πάρα πολύ, με την έννοια ότι εγώ τους βλέπω τους ηθοποιούς, πώς θα πάνε, θα κινηθούν, πού θα καθίσουν, ποια γωνία θα καθίσουν, ακόμα και με την Meridian. Σε τεχνικό επίπεδο η διαφοροποίηση, γιατί θα ήθελα μια βιβλιοθήκη. Άμα μπορείς αυτή η βιβλιοθήκη να είναι στον τοίχο και να είναι πίσω από την καρέκλα, όχι από την πολυθρόνα. Άρα δεξιά. Okay. Όπως λέμε, côté jardin, côté cour, côté jardin. Ωραία. Μ' άρεσε αυτό που βλέπουμε τα παράθυρα από πίσω και βλέπουμε αυτόν τον φωτισμό. Άμα μπορούσες αυτό... να κάνεις... Ναι. Αυτό το είναι... Από πίσω έχει παράθυρα. Δηλαδή το φόντο είναι πίσω από τα παράθυρα, είναι και άλλα παράθυρα. Το ξέρω, καταλαβαίνω, ναι. Το οποίο είναι από μια σκηνή, μια ταινία που είναι στο Advice, νομίζω είναι ο Highlander. Ναι. Που σε κάποια φάση που παλεύουν ο Highlander με το, δεν θυμάμαι το όνομα του, τον κακό ας πούμε.
Ναι. Έχει απίστευτο φωτισμό. Είναι σε ένα βιομηχανικό χώρο. Α, το θυμάμαι. Η μονομαχία με τα σπαθιά. Ναι, ναι. Μπράβο, ναι. Και έχει κοιτάξει, έχει φροντίσει ο σκηνοθέτης να έχει και τη δέουσα αντανάκλαση το πάτωμα. Σωστά. Νομίζω εκεί πέρα είναι που βλέπουμε το Silverstone από πάνω. Οκ, το πιάσα. Ωραία. Μ' αρέσουν και θα μας πεις λίγο για τις σκιές. Γιατί έχω, βλέπω ότι έχεις βάλει έναν φωτισμό ντουζ. Παρακάθετα. Εντάξει, τώρα ο φωτισμός είναι ότι κατάφερα, με την έννοια ότι δεν είμαι σκηνογράφος, αλλά πάνω κάτω μελέτησα ότι πρέπει να φωτιστεί από πάνω και από μπροστά και με έναν τρόπο να πάρει ένα ωραίο degradé, ας πούμε, το σκηνικό πίσω. Σωστά, σωστά. Εγώ θα ήθελα λίγο μπροστά, λίγο πιο ζεστά χρώματα, γιατί εδώ το έχεις κάνει, άρα εμένα μου βγαίνει το ρώσικο το ύφος. Φαντάζομαι ότι η κυρία Κυριακή έχει παράπονα. Έχει παράπονα. Yeah. Κυρία, θα σου γράψω και σκηνή για εδώ μέσα. Κάτι θα κάνουμε. Με ένα σαμοβάρι δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Άρα, έχει ενδιαφέρον για ποιο λόγο. Άμα βάλεις λίγο, επειδή έχεις χρησιμοποιήσει και αυτό το φόντο πίσω, εγώ το βλέπω λίγο πιο πολύ το τεχνητό στο αριστερό παράθυρο, στο πάνω μέρος. Το βλέπεις αυτό το μπλε. Πάνω ναι. Αριστερά. Αυτό φαίνεται λίγο πιο τεχνητό σε σχέση με τα άλλα. Τα άλλα μου φαίνονται σαν να είμαστε. Μ' αρέσει που βλέπουμε και τα καθίσματα στην αρχή. Μέσα σε αυτόν τον χώρο βλέπω, εγώ τουλάχιστον φαντάζομαι όλοι σας, βλέπω και την πίπα και ξέρω και πού θα είναι το κάθισμα του Φιοντόρ, εφόσον είναι η πολυθρόνα. Βλέπουμε τον χώρο, βλέπουμε ότι έχεις και τα ποτήρια. Η Meridien μου αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως την έχεις επιλέξει. Απλώς επειδή είναι μπλε τα χρώματα και έχεις βάλει και ένα μπλε φόντο, έχω την ανάγκη από το ζεστό, που μάλλον την ένιωσες και εσύ, γιατί το τσέλο που είναι πιο ζεστό το βάλες πολύ πιο μπροστά. Θα ήθελα λοιπόν στον μπροστινό φωτισμό να έχουμε έναν μικρό φωτισμό λίγο πλάγια προς το φόντο, αλλά να φαίνεται μπροστά, που να λέμε, εμείς το λέμε όμπο, είναι λίγο πορτοκαλοκίτρινο, και να έχουμε αυτή τη μικρή απόχρωση, που όταν θα έρθουν οι άνθρωποι, θα το βλέπουμε με έναν τρόπο πιο φιλικό και πιο ζεστό στα πρόσωπά τους, ενώ το πίσω μέρος να είναι πιο κρύο, γιατί αυτό που μου αρέσει και από τη σκηνή που πήρες, είναι ότι έτσι όπως είναι, καταλαβαίνουμε ότι κάνει κρύο. Τώρα σε τεχνικό επίπεδο, να ξέρεις, αυτό που μου λείπει είναι οι κουρτίνες. Δηλαδή, άμα θες να το κάνουμε να είναι ρώσικο το πλαίσιο, είναι δύσκολο να το φανταστώ, να μην έχει κουρτίνες, αλλά όχι κουρτίνες κλειστές, δεν είναι, σου ζητάω κάτι παράξενο. Νομίζω ότι μπορείς να βάλεις κουρτίνες και θα γεμίσει το φόντο δεξιά και αριστερά από κάθε παράθυρο, έτσι να το χαρεί και η ψυχή του Τσεχόφ. Λέμε τώρα, εντάξει, δεν βάζω και τον Τολστόι και τον Πάστερνακ και τον Τουργένιεφ, αλλά τέλος πάνω τους αγαπημένους μας, που βέβαια είχαν τη χαρά να ζήσουν πριν μια εποχή ιδεολογίας παράξενης. Άρα αυτοί μπορούσαν να μιλήσουν πραγματικά με τον τρόπο που πρέπει. Ωραία, ήταν ένας τρόπος να σας το δείξω. Ελπίζω, Βαγγέλη, να καταλαβαίνεις ότι αν το δείχνει ο δάσκαλος έτσι μπροστά σε όλους τους μαθητές, είναι μάλλον ότι του άρεσε. Άμα θες και άλλο αποδεικτικό στοιχείο, να ξέρεις ότι θα σε πρίξω σε μάθημα, γιατί θα σου πω πού είναι το δοξάρι από το τσέλο. Αλλά τα αφήνουμε αυτά, εντάξει. Οκ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε και πάλι. Άρα ήταν ένας τρόπος δικός μας να σας δείξουμε με αυτόν τον τρόπο ότι όταν είμαστε σε ένα έργο, και τώρα θα καταλάβετε πού το πάω. Όχι, όχι, πού έφυγες, Κυριακή. Κυριακή, δεν κατάλαβες τη συζήτηση. Τι λείπει σε αυτό. Τι λείπει στο σκηνικό.
Δεν κάναμε μία συνταγή γλυκών που βρήκαμε στον Μπόρις. Ματρούσκι. Αυτό το έδειξες στο Βαγγέλη ότι κάπου θα έπρεπε να είναι μέσα. Πώς να το καταλάβει ο άνθρωπος. Άρα αυτό το ντεκόρ, τώρα καταλαβαίνετε καλύτερα πώς σχετίζεται και με το τωρινό, είναι ότι αν έχουμε τους μεγάλους συγγραφείς όπως έχουμε τον Προύστ, όπως έχουμε τον Πάστερνακ, που μερικές φορές μέσα στα κείμενά τους μας βάζουν γλυκά, είναι για να μας δώσουν ένα κομμάτι ζωής. Είναι ένας τρόπος να πεις, ας πούμε, ότι σε ένα θέατρο τώρα θα ασχοληθούμε με το γλυκό. Μα το γλυκό είναι που θα δείξει ότι κάποιοι μένουν εδώ, αλλιώς θα ήταν εγκατελειμμένο το σπίτι. Και γιατί το γλυκό είναι χαρακτηριστικό, κυρία Κυριακή? Διότι είναι εφήμερο. Άρα ένα γλυκό που είναι όμορφο θέλει να πει ότι είναι της ημέρας. Ενώ πώς να το δεις μόνο με τα έπιπλα? Εδώ λοιπόν το κομμάτι που μας αγγίζει λίγο περισσότερο θα είναι βέβαια, ας πούμε, το τσέλο ή θα είναι η πίπα. Αλλά δεν μπορείς να ξέρεις αν αυτό το πράγμα μπορεί να ήταν εδώ και μια εβδομάδα. Μόλις θα βάλεις ένα γλυκό, ειδικά αν το βάλεις κοντά σε σαμοβάρι, λέω εγώ τώρα τυχαία πράγματα, είναι πάλι το σαμοβάρι, πρέπει ουσιαστικά, δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει αυτό ο Βαγγέλης, αλλιώς θα λιποθυμήσει, θα πει, άμα τον αφήσω αυτόν εδώ θα μου κάνει ο δάσκαλος δεν ξέρω πόσες παραγγελίες, και να μην νομίζεις, Κυριακή, ότι εσύ είσαι ειδικός. Το σαμοβάρι πρέπει να φαίνεται ότι είναι ζεστό. Άρα για να φαίνεται ότι είναι ζεστό, Βαγγέλη, ξέρεις τι γίνεται όσο αφορά την ατμόσφαιρα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τεχνικές όπως έχουμε και στον Νταβίντσι. Πρέπει να είναι λίγο πιο θολό το πλαίσιο, όχι εντελώς ότι καίει, αλλά αυτό μας επιτρέπει να καταλάβουμε. Γιατί σαμοβάρι σημαίνει ότι είναι αυτό που είναι ζεστό από μόνο του. Είχαμε κάνει μια ανάλυση, θα σας τα στείλει και η κυρία Κυριακή για το σαμοβάρι. Είχαμε κάνει ειδικά ένα μάθημα, γιατί είναι μερικοί που νομίζουν ότι είναι από αυτήν την ετυμολογία και όχι από την άλλη. Υπάρχουν και άλλες ετυμολογίες σαν προτάσεις. Πάνω σε αυτό που έχει σημασία είναι το σαμοβάρι αρχικά έχει καρβουνάκια και αυτό είναι που θερμαίνεται. Μετά μπήκε κάτι το οποίο είναι ηλεκτρικό, αλλά αυτό άλλαξε. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να δείτε λοιπόν, ξαναλέω τώρα Κυριακή, μια που μιλήσαμε για τα αρώματα και γεύσεις. Άμα σου έλεγα τώρα να ετοιμάσω τσάι, αυτό θα γινόταν εδώ μέσα. Ρωτάω τώρα. Δεν θα ήθελες, ας πούμε, να φαίνεται ότι έχει τσάι έτοιμο? Θα το έβαζες στα ποτήρια? Θα έβαζες 2 ποτήρια ή 1 ποτήρι 2? Μετά, θα είχαμε γλυκά. Θα μπορούσες να κάνεις εκδίκηση άμα τα τρως όλα ή να αφήσεις? Τι προσπαθώ να σου πω? Μόλις θα βάλεις γλυκό της ζωής σε έργο, το έργο γίνεται ζωή. Γιατί είναι αυτό. Δηλαδή, τώρα την είδε στην όπερα που έφτιαξε η Μαρία. Η Μαρία τελικά ήρθε, τελικά το χαίρεται. Ωραία. Ας πούμε, γιατί σε αυτήν εδώ αυτή η όπερα θα μπορούσε να υπάρχει. Εντάξει, βέβαια είναι πιο πρόσφατη, αφού λέμε 1965, αλλά επειδή αναφέρεται στην όπερα, υπήρχε όπερα και τότε, δεν θα είχε πλάκα πάνω στο τραπέζι να δεις ένα κομμάτι όπερας? Ωραία. Άρα τώρα και να ξέρεις, εγώ μπορώ να σου κάνω και χειρότερα. Θυμάσαι ότι μιλούσαμε στο τηλέφωνο και μπήκα σε ένα ζαχαροπλαστείο? Yeah. Είχε 2 επιλογές, 2. Το ένα ήταν η σάμπα. Και την έχουμε. Το άλλο γλυκό λεγόταν μότζαρ. Γιατί σου υπενθυμίζω ότι ήταν ζαχαροπλάστης που μας είχε ζητήσει διάφορες συμβουλές από όπερες για να ονομάσει μερικά από τα γλυκά του εκεί μέσα. Άρα έχει ενδιαφέρον που σήμερα που ετοιμαζόμουν να κάνω αυτό, που όλα αυτά που σας έβαλα είναι με το μότζαρ, το γλυκό με τον Bocuse αναφέρεται σε αυτό και μπαίνω στο ζαχαροπλαστείο και βλέπω ζωντανά μότζαρ. Εντάξει. Τώρα. Άρα, θέλαμε να σας το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, να το δείτε λίγο διαφορετικά. Άρα, σας λέω σε όλους, βέβαια, καλά Χριστούγεννα.
εμείς θα κάνουμε κάτι ιδιαίτερο μόνοι μας. Άμα είναι μερικοί που νιώθουν ότι είναι μόνοι, θα μας το πούν. Για τους άλλους θα βρεθούμε στο masterclass και για τους άλλους σε κάτι ιδιαίτερο που θα κάνουμε τη Δευτέρα, γιατί το έργο ολοκληρώθηκε και τώρα το είδατε, αυτόν τον διαφορετικό δεκάλογο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.